για πάμε! Καλώς ήρθατε κατά το τσακαλό καταπληκτικό σας χορογουπημένο καψούριδες! Ζουμουσάδες, ζουμουσίτες και ζουμουσάκια, αθλητήρια και αθλητήριες, καμπτουδό θα πάμε και σήμερα για δύο ραδιο ψυχοθεραπεία και αντιψυχοπλακωτισμό, ναι, ναι, πάμε να τα κάνουμε, για να κάνουμε στην πρέστα και βράσουμε το βαλκοδό της Μαργολίας και να κάνουμε σήμερα μια άγνη, μια αυθεντικά ζουμουσάδα! Ελάτε πουλάκια μου, ελάτε, σήμερα είναι μεθεόρτια, είναι τα απόνερα του πάρτι, είναι το after, ε, τι ωραία ρε φίλε, τι ωραία, ελάτε πουλάκια μου, ελάτε στην παρέα, ελάτε σήμερα να κάνουμε και σήμερα μια ωραία ζουμουσάδα, να κάνουμε και σήμερα μια κλειστή τρίπλα στεναχώ για να περάσουμε την μπάλα κάτω από τη μελαγχολία και να δώσουμε και σήμερα υπέροχα πράγματα στον κόσμο, υπέροχα πράγματα να κληρώσουμε και σήμερα και να σας περιγράψουμε και έτσι με λίγα λόγια αυτό που έγινε χθες το βράδυ στον Όμιλο. Καταρχήν ο Θεός μας αγαπάει διότι ενώ όλες τις προηγούμενες μέρες έχει ρίξει καδρόνια, έχει ρίξει πυρότουβλα, τσιμεντόλιθους και διάφορα άλλα σκεύη, διάφορα άλλα να πούμε υλικά, χθες δεν έπεσε ούτε σταγόνα φίλε. Ούτε σταγόνα. Καλώς δηλαδή κάναμε και αναβάλαμε τη γιορτή μας και αντί για Δευτέρα την κάναμε εχθές. Θέλω, θα σας κουράσω λιγάκι, λιγάκι να ευχαριστήσω όλους αυτούς που εχθές ήρθαν. Με ρώτησε ο Σωτήρης πώς ήταν. Μετρήσαμε 257 κουπονάκια από μπύρα Heineken. Λοιπόν, 257 ήταν οι ενήλικες, γιατί είχε και παιδιά που δεν πήραν μπύρα. Σας ευχαριστούμε όλους εσάς που εχθές ήρθατε και μπήκατε στην παρέα μας, παλαιούς και καινούριους, φρέσκους αλλά και έμπειρους από την παλιά φουρνιά. Σας ευχαριστούμε που δώσατε το παρόν και περάσαμε έτσι όμορφα σε αυτό το καταπληκτικό μαγαζί. Ευχαριστώ και τον κύριο Θανάση που έχει το κατάστημα και τον γιο του τον Βαγγέλη για την υπέροχη φιλοξενία. Σκίστηκαν να μας εξυπηρετήσουν. Δεν δυσανασχέτησαν που κρεμάσαμε τα μπάνερ, βάλαμε τους προτζέκτορες, αλλάξαμε το μαγαζί, τη διαρρύθμιση, τίποτα όλο το βράδυ. Και τους ευχαριστούμε. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όπως ευχαριστώ τον Δημήτρη Καρυπίδη που ο άνθρωπος έδωσε όλο του τον εαυτό να το στήσει το πάρτι μας με όλη του την όρεξη, με όλη του την τεχνογνωσία και τον ευχαριστώ ιδιαίτερα γιατί χωρίς αυτό δεν θα γινόταν η γιορτή μας χθες. Νομίζω είναι απόλυτα ξεκάθαρο. Όπως φυσικά το Λάζαρο και την Άμστελ, την Heineken που εχθές ήταν εκεί και έδωσε μπύρες στον κόσμο και τον ευχαριστώ πάρα πολύ το Λάζαρο του Σουβατζόγλου γιατί ήπιε ο κόσμος την μπύρα του και ήταν εκεί η Heineken χορηγός και αρρωγός και στήριγμα σε όλα όπως και τη Fresh Day με τις πίτσες τις υπέροχες, τον Τέλτο Μπεργαμινέλη, τη Μανόλια Fresh με τα υπέροχα γλυκά και την τούρτα που μου είχαν ετοιμάσει, τον Κωνσταντίνο Γιαννάκη για τα καταπληκτικά μπλουζάκια που γίνανε ανάρπαστα. Δώσαμε χθες πάνω από 200, είχαμε 220 μπλουζάκια χθες. Αυτά του Κωνσταντίνου Γιαννάκη και αυτά από την Λαδόκολα, από το Κορδελιό στο Χαρμάκιο, 220 μπλουζάκια έφυγαν. Ερυπή οφθαλμού. Τώρα εσείς που δεν προλάβατε που ήρθατε αργά και τα λοιπά, κάτι θα κάνουμε. Σε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Από σήμερα καρέκλες θα ρίξω, λέει ο Βασίλης, η βροχή. Ευτυχώς για ψεύστηκα υπό 533, φυσικά, που με όλη την αγάπη και στο πλαίσιο του χαβαλέ αυτές τις μέρες έλεγε θα ρίξει καρέκλες και την Τετάρτη. Να τελειώσω με τις ευχαριστίες. Τους ανθρώπους οι οποίοι με όλο τους το είναι και από την πρώτη στιγμή ήρθαν για να γίνει χθες πραγματικότητα μια εκδήλωση που δεν υπήρξε το παραμικρό που να με στεναχώρησε και έγινε ακριβώς έτσι όπως ήθελα και να μην χρειαστεί ο κόσμος να βάλει ούτε μια φορά το χέρι στην τσέπη, να μην δώσει ούτε 50 λεπτά για το οτιδήποτε.
Και αυτό μου δίνει μεγάλη χαρά. Έχω εδώ μπροστά μου τα ονόματα των τυχερών για τα δώρα τα οποία κληρώσαμε. Να ξεκινήσω από τις τούρτες από το Ζαχαροπλαστείο Νικολαίδης. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους τους χορηγούς μου, φίλους και χορηγούς που έδωσαν το παρόν και ήταν εκεί χθες για να με τιμήσουν με την παρουσία τους. Με τιμούν έτσι κι αλλιώς με την εμπιστοσύνη τους, αλλά κυρίως με τη φιλία τους όλα αυτά τα χρόνια. Γι' αυτό είναι πιο σημαντικό από μένα, γιατί έρχονται και παρέρχονται οι χορηγοί. Οι φιλίες, οι δυνατές είναι αυτές που μένουν. Και αυτό αποδεικνύεται και από χορηγούς που έφυγαν κάποια στιγμή, γιατί οι άνθρωποι δεν μπορούν να είναι αιώνια δίπλα μας, αλλά εξακολουθούμε να έχουμε άριστη σχέση και να είμαστε φίλοι. Το λέω και τον αιώ με όλη μου την ειλικρίνεια. Να πούμε λοιπόν ότι ο μόνος ο οποίος εχθές δεν ήταν στις κληρώσεις και δεν ξέρουμε ποιο είναι το νούμερο το οποίο κέρδισε τα γυαλιά από το Μανολόπουλο, είναι το νούμερο 91. Το 91 λοιπόν, γιατί κάποιοι ήρθαν, ήπιαν την πύρα τους, έφαγαν την πίτσα τους, τα είπαμε για την πρώτη μία ώρα, την πρώτη μία μισή ώρα και γύρω στις 11 και που κάναμε την κλήρωση είχαν φύγει ήδη, είχαν χθες εκδηλώσεις, πολλά σχολεία είχαν τελετή αποφύτησης ή τέλος πάντων είχαν αφήσει τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους και φύγανε νωρίτερα, πριν από τη μία παρά που φύγαμε όλοι και ο τελευταίος. Το νούμερο 91 λοιπόν, εσείς που έχετε κρατήσει το άσπρο χαρτάκι, έχει κερδίσει γυαλάρες από τα οπτικά Μανολόπουλος. Τον κορυφαίο στα οπτικά στην πόλη, τρεις γενιές. Λέω λοιπόν, τις τούρτες από τον Νικολαίδη, υπέροχες τούρτες πάω και ζουμουσού. Θα σας κάνει ό,τι τουρτάρα θέλετε. Μπορεί να θέλετε για το παιδί σας. Μπορεί να θέλετε για την επέτειό σας. Μπορεί να θέλετε γαμήλια, ξέρω εγώ. Δύο μεγάλες τούρτες λοιπόν κλήρωσε το Ζαχαροπλαστείο Νικολαίδης. Ο Σαρλαλής Χρήστος κέρδισε τη μία, το νούμερο 155. Τα λέω έτσι για τον κόσμο, γιατί ήρθαν τα παιδιά, παραλάβανε εκεί το κουπονάκι τους. Ο Σαρλαλής Χρήστος λοιπόν τη μία τούρτα. Ο Αδαμαντιάδης Απόστολος τη δεύτερη τούρτα, το νούμερο 156. Και από εκεί και πέρα πάμε στα άλλα δώρα. Από τη φοροπρόβλεψη τη δωρεπιταγή 300 ευρώ ο Ανδρουτσόπουλος Θεόδωρος, το νούμερο 58. Τα 200 ευρώ δωρεπιταγή ο Φωτιάδης Χαράλαμπος από την Τέντα Home, Γιώργος και Γιάννης Κατουρτζίδης, και αυτοί ήρθαν εκεί και ήμασταν στην παρέα. Το νούμερο 94, Φωτιάδης Χαράλαμπος, 200 ευρώ δωρεπιταγή από την Τέντα Home. Ο Μάνος Πάρος κέρδισε έναν ιονιστή από την Κλιμάρτ, αξία 300 ευρώ. Και ευχαριστώ πάρα πολύ τον Κώστα Κιωσέ για το καταπληκτικό δώρο. Και ο Πεκρίδης Χρήστος κέρδισε το μεγάλο δώρο, το κλιματιστικό αξίας 500 ευρώ από την Ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης, που κλήρωσε χθες και θα τους το περάσει κιόλας. Θα το πάει και θα το μεταφέρει και θα τους το περάσει κιόλας στο σπίτι η Ηλεκτρονέτ. Αισθάνομαι πολύ γεμάτος μετά τη χθεσινή βραδιά. Είχα πολύ ήσυχο μαξιλάρι χθες. Εισπράξαμε πάλι πάρα πολύ αγάπη. Τα λόγια σας, τη συμπεριφορά σας, το χαμόγελό σας. Για σας έγινε αυτή η βραδιά. Σας λέω τώρα εκ των υστέρων ότι δεν αγχώνομαι ποτέ όταν πρόκειται να κάνω μια εκπομπή. Δεν αγχώνομαι ποτέ όταν πρόκειται να κάνω μια παρουσίαση και ας έχει κάτω 1000 άτομα. Δεν αγχώνομαι ποτέ όταν είναι να κάνουμε μια παρουσίαση, ξέρω εγώ, ένα μάτς στο Βεργίνα ή οτιδήποτε. Ποτέ. Όταν είναι να τραγουδήσουμε μπροστά σε κόσμο, δεν αγχώνομαι. Το άγχος μου, και γι' αυτό δεν έκανα πάρτι όταν ήμουν μικρός, σας το λέω έτσι ευθαρσός, ήταν όταν έπρεπε να φιλοξενήσω κόσμο και να πρέπει να είναι όλα στην εντέλεια, γιατί στεναχωριέμαι άμα έρθει ο κόσμος και δεν περάσει καλά ή κάτι στραβώσει, δεν έρθουν οι πίτσες ή δεν δουλεύουν τα ηχητικά ή δεν πιούν όλη την πύρα τους ή δεν φάνε όλο το γλυκό τους ή δεν... Και είχα ένα τέτοιο άγχος να πάνε όλα καλά. Το βασικότερο άγχος δηλαδή ήταν να μην βρέξει. Βασικά και μας χαλάσει τη γιορτή, θα πρέπει να μαζευτούμε μέσα. Δεν έριξε σταγόνα εχθές. Δεν έριξε σταγόνα. Και εσείς οι 270-250 πόσοι ήταν εχθές εκεί, ήρθατε και
μας γεμίσατε με υπέροχα λόγια. Κλείνει μία χρονιά εχθές με αυτή την εκδήλωση ονειρική. Κλείνει μία χρονιά που ζήσαμε πραγματικά μεγάλες στιγμές. Να ευχαριστήσω τον Καρντάση μου, τον Νεκτάριο, τον αδερφό μου, μου στείλε ένα πολύ συγκινητικό μήνυμα από την Πάτρα μαζί με τον Ανιψάκη μου. Τον αγαπώ και μου λείπει πάρα πολύ. Και βάζω τελεία εδώ να μην σε ζαλίσω άλλο και να μην το κάνουμε δακρύβρεχτο σενάριο σε παλιά ελληνική ταινία. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους σας που ήρθατε, που μας αγκαλιάζετε, που μας στηρίζετε τόσα χρόνια, που ακολουθείτε, όποια και αν είναι η συχνότητα, όπου και να βρισκόμαστε, που είστε μέλη σε αυτή την παρέα. Έτσι θα συνεχίσουμε με την ίδια τρέλα, με το ίδιο πάθος. Ευχαριστώ τη Χρύσα που έτρεξε και αυτή με τα γλυκά και με τις τούρτες να την τακτοποιήσει όλα. Την Τζόφα που πάντα είναι κολόνα σε αιμοδοσίες, σε. Ευχαριστώ συγκεκριμένους ανθρώπους, την οικογένεια φυσικά, αυτή στο σπίτι. Όπως είδατε χθες ο μικρός δεν σταματάει να τρέχει, είναι κουρδισμένος από τις 8.30 που ήρθε μέχρι τη μία παρά που φύγαμε καλά, ο γιος σου δεν σταματάει καθόλου. Λες και ήτανε με νεύτη. Ένα τούρμπο. Εξάρι λέει αυτός είναι, βεβαίως εξάρι. Τρέξιμο και κλωτσιά. Δεν έχει. Βέβαια στον ΠΑΟΚ του Ρασβάλου Τζέσκου που θέλει δημιουργία δεν νομίζω ότι. Άλλο, θέλει οχτάρια και καλά κάνει. Ο huge quality και ο balance. Εδώ είμαστε και θα είμαστε. Και ευχαριστούμε. Τίποτα άλλο. Τα άλλα θα τα πείτε εσείς αν θέλετε. Η Χρύσα που έκανε live και έτσι είχαμε και κοντά μας νοερά τα παιδιά από το εξωτερικό που μας γέμισαν με μηνύματα που δεν μπορούσαν να είναι χθες εκεί. Αλλά να ξέρουν ότι και τους μνημονεύουμε συνέχεια όταν είμαστε σε τέτοιες εκδηλώσεις και δίπλα μας νιώθουμε όσο μακριά και να βρίσκονται. Όσο μακριά και να βρίσκονται. Αλλά και τα παιδιά που ήταν εδώ στην Ελλάδα ή στη Θεσσαλονίκη και δεν μπορούσαν χθες να έρθουν, και αυτούς. Τους σκεφτόμαστε και τους αγαπάμε. Να πω έτσι, επειδή το φέρνει η κουβέντα, Γερμανική Σχολή Θεσσαλονίκης, κορυφαίο σχολείο, χορηγός πρώτης ώρας. Εκεί τα παιδιά σας θα βρουν αυτό που θέλουν. Πρότυπα σχολεία και χθες έγινε παρουσίαση για τα προπαρασκευαστικά μαθήματα και πάλι θα σας πούμε 475-900. Εκεί ενημερώνεστε για οτιδήποτε. Φυσικά Αιγαίων η κορυφαία ψαραγορά στην πόλη με το πιο φρέσκο ψάρι. Και στο διοικητήριο 214.000 αλλά και στο Ρεόκαστρο 69-56-66. Για να καταλάβετε τι σημαίνει πεντανόστιμο και φρέσκο ψάρι. Φυσικά Νικολαίδης που χθες κλήρωσε και δύο τουρτάρες με το νούμερο ένα παγωτό στην πόλη. Εκεί θα βρείτε αυτά που θέλετε. Από γλυκά, από κεράσματα, από τουρτάρες, από, αλλά ειδικά στο παγωτό αυτή την εποχή σαρώνει. Και όποιος πήγε ξετρελάθηκε. Όσο για την ηλεκτρονέτ που χθες έδωσε τη δωράκλα, τι να πω. Όταν λέω το χορηγό στο μικρόφωνο και ο κόσμος χειροκροτεί από κάτω, φίλε, καταλαβαίνεις ότι δεν χρειάζεται να πούμε. Άντε τα λέω εγώ, εσείς που πήγατε και είδατε εξυπηρέτηση, είδατε τι μες κάνει. Ευχαριστώ τα παιδιά που ήρθαν από το εξωτερικό, τον Βαγγέλη τον Χαραλαμπίδη που ήταν χθες εκεί, από το Μόναχο. Παιδιά, την κοπέλα που ήρθε και με βρήκε, μου είπε ήρθα από την Νάουσα, από την Αλεξανδρούπολη. Τα παιδιά που ήρθαν από μακριά, τα ζουμουσάκια, ζουμουσού λέμε και κάθε πίκρα καίμε και δεν πέφτει με τίποτα λέμε. Δεν πέφτει με τίποτα λέμε. Αυτά για το πάρτι μας. Τα ξανακάνουμε. Καλά να είμαστε. Πρώτο Θεός. Έχω Σωτήρη Δασκαλάκη πίσω από την κονσόλα. Καλώς ήρθες και σήμερα υπόδειγμα. Κολόνα της ηχοληψίας φίλε. Κοντσολιέρης. Κοντσολιέρη. Υπάρχει ο Κοντσιλιέρη που έλεγε στη φοβερή ταινία στο ανάλυσέ το με τον Ρόμπερ Ντενίρο και τον Μπίλι Κρίσταλ μεγάλη φυσιογνωμία. Πολύ ωραία ταινία με πολύ γέλιο. Κοντσιλιέρη που είναι τι, ο αρχηγός της φαμίλιας, ο αρχιμαφιόζος. Αυτό που τα κανονίζει. Ο γενικός διευθυντής, ο τεχνικός διευθυντής της μαφίας, να πούμε. Εδώ υπάρχει ο Κονσολιέρη. Ο Κονσολιέρη με το μαγικό το χέρι. Ελάτε στην παρέα μας. Κληρώνουμε 5 υπέροχα μπλουζάκια από αυτά τα συλλεκτικά που μπροστά γράφουν ζουμουσού και πίσω γράφουν 20 χρόνια αθλητήριος 1999-2019. Θα πω ό,τι είπα και μετά την κατάκριση του δεύτερου συνεχόμενου double. Συγχωρέστε με σήμερα λίγο η φωνή, είναι όπως καταλαβαίνετε Klein, Klein mine on the tack line with the Freud line.
Θα πω ότι είπα και μετά το δεύτερο double. Αυτό είναι μόνο η αρχή τα 20 χρόνια. Ο Θεός να μας δίνει υγεία, αυτό είναι το σημαντικότερο. Και έχουμε τόσο πάθος, έχουμε τόσο τρέλα, έχουμε τόσο ενέργεια να δώσουμε και σε αυτούς που δεν έχουν. Ο βασικός στόχος της εκπομπής. Θα μπορούσα να πω 4-5 ιστορίες από αυτές που μου είπατε χθες κατηδίαν και μας γεμίζουν πραγματικά το ρεζερβουάρ, γιατί αλλιώς είναι να τον φαντάζεσαι τον ακροατή εκεί πέρα έξω και να ξέρεις ότι σε ακούνε, αλλιώς είναι να έρχεται ο άλλος και να σου λέει «Γεια σου, ξέρεις, πέρασα αυτό και αυτό και αυτό και ήσουν η παρέα μου» ή «Ξέρεις, η γυναίκα μου έκανε αυτές τις εγχειρήσεις» ή «Πέρασα αυτό με τον πατέρα μου» και ήσουν εκεί. Δεν μπορείς να το ξέρεις αυτό, γιατί δεν είναι, το ραδιόφωνο δεν είναι θέατρο που είναι από κάτω το κοινό σου και το βλέπεις. Είναι ένα μικρόφωνο, είναι ένα στούντιο και η φωνή σου πηγαίνει, αυτή τη στιγμή μιλάμε στην Αυστραλία, στις Ινδίες, να πούμε, στα Μπόρα Μπόρα, ούτε ξέρεις που μπορεί να πηγαίνει πλέον με το διαδίκτυο. Και είναι πολύ ωραίο να ακούς τέτοιες ιστορίες, το πώς εσύ ήσουν δίπλα σε αυτούς τους ανθρώπους. Δεν το λέω μόνο για μένα, το λέω γενικά για το ραδιόφωνο που έχει αυτή τη δύναμη, αυτή τη μαγεία. Εμείς λοιπόν σας λέμε ότι αυτό το πάρτι χθες είναι η αρχή για τα επόμενα χρόνια, έτσι θέλουμε να το βλέπουμε. Δεν μας πέφτει με τίποτα η τρέλα και η διάθεση και το πάθος και η ενέργεια. Δεν πρόκειται να χάσουμε ποτέ την τρέλα του παιδιού που έχουμε μέσα μας. Αυτή είναι κινητήριος δύναμη, αυτός είναι ο πυρήνας. Να έχεις την αγνότητα, να έχεις το κέφι, την τρέλα, το πάθος που έχει ένα παιδί. Αν καταφέρεις ένα μικρό μέρος από αυτό να το κρατήσεις, είναι πυρήνας, είναι μέσα πραγματικά καύσιμο για να μπορείς να προχωράς. Αν πεις είμαι 48 και τώρα βαρύναμε, δεν μπορώ και μεγαλώσαμε και τέτοια, δεν μπορώ έτσι εγώ. Και όσοι με ξέρουν και εκτός ραδιοφώνου ξέρουν ότι έτσι κινούμαστε. Και έτσι θα κινηθούμε και έτσι θα συνεχίσουμε. Αυτά που λέτε για χθες. Αυτά που λέτε για χθες. MVP της χρονιάς, ο Αντρέ Βιερίνια, ο οποίος, όπως είπε και ο γιατρός, ο επικεφαλής του team της ομάδας, πιο μπροστά από το αναμενόμενο ο Αντρέ. Το σκαρί του, πάντοτε, θυμάμαι, μου έλεγαν οι παλιοί, άμα κάποιος είναι, λέει, χαμηλοκόλλης, άμα κάποιος είναι κοντός, είναι και πιο δυνατός. Και θυμάμαι, μου έλεγε κάποιος, σκέψου, λέει, ένα δέντρο πολύ ψηλό, πολύ ψηλό, πώς το χτυπάει ο αέρας? Δεν σημαίνει ότι σπάει όταν λυγίσει, αλλά πώς το δέρνει ο άνεμος και πόσο, λέει, αντοχή έχει σε σχέση με ένα το οποίο έχει χοντρό κορμό και είναι, λέει, χαμηλό. Χαβαλέ κάνει με τον αέρα. Προφανώς η βαθιά ιατρική ανάλυση μου μπορεί να κάνει τους γιατρούς να αυτοπυρποληθούν, αλλά εγώ το βλέπω έτσι κομπογιανίτικα, δεν είμαι γιατρός ούτε φυσικοθεραπευτής. Θα βγει ο Στράτος μετά να μας πει αν έχω δίκιο. Αυτού του είδους τα κορμιά όμως, φέρτε λίγο στο μυαλό σας το πόδι του Αντρέ, πώς είναι. Το πόδι του, φέρτε το λίγο στο μυαλό σας, εκεί που σουτάρει ή εκεί που πασάρει ή το πώς βάζει το πόδι του για να κόψει μια παλιά. Όλα αυτά βέβαια θα πήγαιναν περίπατο αν δεν έμπαινε μέσα η ψυχή, το πάθος να επιστρέψει γρήγορα, η άσβεστη επιθυμία να είναι όσο το δυνατόν γρηγορότερα πίσω, η δεύτερη συνεχόμενη ανάδειξή του ως MVP από τον κόσμο στην ψηφοφορία, που εκεί είναι άφιλτρο όλο, φίλε. Τι κάνει ο κόσμος? Επιλέγει. Και δικαίως επέλεξε στη δεύτερη θέση τον σπουδαίο Χωσέ Κρέσπο. Αργήσαμε να σκαψουρευτούμε, αργήσαμε να καταλάβουμε τι είσαι, αλλά όταν το καταλάβαμε, συνειδητοποιήσαμε και σε λατρεύουμε για αυτό που είσαι, αντισώς φάτσα τελείως, αλλά μια ήρεμη δύναμη, ένας αλάνθαστος τύπος, ο οποίος έβγαλε και τρελό πάθος. Εγώ δεν ξεχνάω ποτέ πώς γυρίζει στο μάτς το κρίσιμο, γιατί αν δεν περνούσαμε τον Πανιόνιο δεν θα υπήρχε double, το καταλαβαίνετε. Σε εκείνο το μάτς λοιπόν, που στο πρώτο στραβώσαν όλα, ενώ ήμασταν καλύτεροι και στη Νέα Σμύρνη. Στραβώσαμε στο τέλος, φάγαμε τα γκολ και έπρεπε μετά να κάνουμε υπερπροσπάθεια. Δεν θα ξεχάσω εκεί που λες στραβώνει, τέλος, φάγαμε γκολ, γεια σας, αποκλειόμαστε, εντάξει, θα πάμε για το πρωτάθλημα μόνο. Πώς γυρίζει και κάνει στον κόσμο
και ξεσηκώνει την κερκίδα και παίρνει φωτιά όλο αυτό και μετά βέβαια ανέλαβε και η υπόλοιπη ομάδα και ο Αντρέ και όλοι. Πρώτος λοιπόν στην ψηφοφορία του κόσμου ο Αντρέ, μετά ο Κρέσπο και μετά ένα παλικάρι που έχει ακούσει και αυτός τα μύρια όσα τον έχουν περάσει πριν ο Κορδέλα, οι διάφοροι φιλόσοφοι, οι διάφοροι ξερόλες, και μιλάω για τον Αλέξανδρο Πασχαλάκη. Δεν πάει να μου λέτε ό,τι θέλετε, εγώ τη δική μου άποψη θα λέω στο ραδιόφωνο. Όχι αυτό που θέλετε εσείς να ακούσετε, εσείς δηλαδή που τους περνάτε τους παίχτες και τους σταυρώνετε ανάποδα στο πρώτο λάθος. Για πρώτη φορά θα το λέω, γιατί το έχω ξαναπεί πολλές φορές, μετά από πολλά χρόνια ένας τερματοφύλακας, χωρίς να λέω ότι είναι ο Μπεν Λίπερ από τον τερματοφύλακα γιατρό, ο Λεύ Γιασίν, χωρίς να λέω ότι είναι ο Ζαμαρί Πφαφ ή ο Τζιανλουίτζι Μπουφών, έχει τις ατέλειές του βεβαίως, έχει τις αδυναμίες του βεβαίως, το ξέρει και ο ίδιος, μην νομίζετε. Ο τραγουδιστής που κάνει φάλτσο πρώτος το καταλαβαίνει ότι χάνει την νότα, ότι πάει να κάνει αμανέ και φεύγει από το δρόμο που πρέπει να ακολουθήσει. Το ίδιο και ο ποδοσφαιριστής. Εσύ στη δουλειά σου που είσαι φούρναρης και πλάθεις τα ψωμιά, άμα ξεχάσεις να βάλεις σου αρκετό μπροζίμι, δεν το ξέρεις, περιμένει να στο πει ο άλλος. Το ίδιο και ο ποδοσφαιριστής, θα δυναμίζει ότι ξέρει. Εγώ λέω όμως ότι για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια έχω τερματοφύλακα που μου έδωσε προσωπικούς βαθμούς. Τη δε τρέλα του την είδατε και στα βιντεάκια που κυκλοφορούν και στα διάφορα παρασκήνια από τα αποδυτήρια κτλ. Αυτοί ήταν οι τρεις. Και βέβαια μπορούμε να πούμε και για άλλους πολλούς, αλλά αυτοί ήταν που ψηφίστηκαν από τον κόσμο. Ο Βιερίνια λοιπόν τρέχει και λέει ο γιατρός είναι πιο μπροστά από ό,τι θα έπρεπε. Πιο μπροστά. Ο Μαωρίσιο έχει ξεκινήσει σιγά σιγά. Ο Βέρμπλουμ, να δούμε, ξεκινάει κανονικά την προετοιμασία της ομάδας, πώς θα είναι, και περιμένουμε να έρθουν και καινούργοι παίκτες. Ο μεγάλος Κούδας είπε ότι θα αποκτήσει τρεις πρωτοκλασσάτους ποδοσφαιριστές ο σύλλογος. Μακάρι. Παιδιά, ζήστε το όλο αυτό. Ζήστε τη λύσα τον κάτω. Το ξαναείπα. Ακόμα και για τον Άγγελο Αναστασιάδη που έχει κάνει τρομερά λάθη και που δεν μου αρέσει εμένα που επικαλείται συνέχεια τα θεία. Το ξέρουμε ότι πιστεύει. Όλοι πιστεύουμε. Και οι άλλοι δεν είναι μουσουλμάνοι. Δεν είναι ζωροαστριστές. Και αυτοί ψυχούλα έχουν. Και αυτοί χριστιανοί είναι. Το έχω πει πολλές φορές. Εκτιμούμε αυτά που έχει κάνει, δεν μηδενίζουμε, δεν ξεχνάμε, δεν είμαστε αχάριστοι, δεν είμαστε αγνώμονες σε αυτά που πρόσφερε την πρώτη του περίοδο στον ΠΑΟΚ και σαν παίκτης αλλά και σαν προπονητής. Αλλά νιώθω ότι εδώ τον ξεσκίζουν και για έναν λόγο παραπάνω, γιατί νιώθουν έτσι ότι εκδικούνται και το ΠΑΟΚΣΙΔΙΚΟ παρελθόν του. Αλλά δεν θέλω, πραγματικά δεν θέλω να ασχοληθώ άλλο με αυτό, να μου χαλάσει τη διάθεση η εθνική. Απλά, οπουδήποτε κάνουν κουμάντο οι παίκτες, δεν ξέρω τι μπορεί να έχει γίνει για να πηγαίνουν τώρα οι πρωτοκλασσάτοι και να λένε δεν τον θέλουμε και διώξτε τον, να το δούμε, εντάξει. Προφανώς, με τη συμπεριφορά του, Άγγελο, ξέρω εγώ, δεν ξέρω τι, ούτε θέλω να με απασχολήσει παραπάνω από 30 δευτερόλεπτα λίγο πριν το διάλειμμα. Θα το βρούμε το δρόμο μας. Λέω λοιπόν, κληρώνουμε σήμερα, γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526, αλλά και μέσα από το τηλέφωνο τα τρία τελευταία ψηφία για 5 συλλεκτικά μπλουζάκια από αυτά που δώσαμε χθες στον κόσμο από την βιοτεχνία του Κωνσταντίνου Γιαννάκη. Να τα κληρώσουμε σήμερα, σας θα μας πείτε και μεγέθη, και ο Κωνσταντίνος που έφτιαξε τα υπέροχα μπλουζάκια. Σούξου μουξου. Καλημέρα από μένα και την Ειρήνη. Πίνουμε καφέ, σ' ακούμε και σε ευχαριστούμε που μας ευχαριστείς. Γεια σου Λένα, ζουμουσού. Έτσι είναι, να μην πω. Αυτό έγινε χθες, το ξαναείπα. Όχι για... Γιατί μου είπε κάποιος, περιμένεις να σε ευχαριστήσουν. Όχι. Το κάνω για να τους ευχαριστήσω εγώ. Και σε όποιον αρέσει. Σε όποιον. Εμάς μας αρέσει πάρα πολύ. Πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε. Απαγορεύεται να σ' αγαπάω. Απαγορεύεται να μ' αγάπας. Θα μας πεις τίποτα λέει για τα δυο κορίτσια που ήταν στην πόρτα του μαγαζιού. Η μία ήταν της Heineken, το άτι αυτό, το μελαχρινό. Και άλλοι ήταν του μαγαζιού οι υπεύθυνοι, να πούμε πώς το λένε, υποδοχής. Θέλετε κάποιες άλλες ερωτήσεις? Λέει, δεν μπορείς να κληρώσεις λέει και ένα γεύμα με το κορίτσι. Τι λέει, τι είναι, σκλαβοπάζαρο? Κλήρωσε λέει και την κοπέλα. Εδώ είμαστε. Ζουμουσού λέμε και κάθε πίκρα καίμε.
2310-287-888. Μιλάμε μαζί στον αέρα. Θυμίζουμε BP, κορυφαίο, κορυφαίο βενζινάδικο στην πόλη. Μπαίνοντας από τη Χαλκιδική δεξιά μπροστά στην Ελλάς Σέρβις. Εκεί θα βρείτε το καθαρότερο υγραέριο στην πόλη. Εκεί θα βρείτε αυτό που θέλετε. Και Ελλάς Ότο Σέρβις 47-43-12. Το νούμερο ένα συνεργείο. Σήμερα κληρώνουμε 5 συλλεκτικά και υπέροχα μπλουζάκια από το χθεσινό μας πάρτι. Την υπέροχη βραδιά που κοντά 300 άνθρωποι ήρθαν, μας τίμησαν με την παρουσία τους και περάσαμε υπέροχα. Γεια σου ρε Αλεπίδη. Τελικά πόσο μαζόχες είμαστε, λέει. Ακούμε κάθε πρωί τη φωνή σου και ανεχόμαστε που δεν αφήνεις το μικρόφωνο με τίποτα. Αν να το κάνουμε και το βράδυ, χαχα, ζούμου σου. Λίγα πράγματα είπα χθες, δεν σας κούρασα. Λιγάκι ρε παιδί μου, είπαμε 2-3 ευχαριστίες. Εντάξει, οκ, okay, όλα καλά, όλα καλά. Και ο Μπρούξ, ο μεγάλος Μπρούξ, σπουδαίος βολεϊμπολίστας, ήρθε μαζί με τον Θοδωρή. Πάμε γραμμές, να μιλήσετε εσείς, να ακούσουμε εσάς, να λαλήσουμε αντάμα. 5 μπλουζάκια συλλεκτικά. 20 χρόνια αθλητήρι κληρώνουμε σήμερα. Και με το τηλέφωνο και με το μαραφέτη και με τον Μπλιμπλίκη. Καλημέρα σας, ναι! Καλημέρα σε όλα τα σοβαράκια. Καλό στο Θοβό! Και στην ΑΕΚ 2014 με τη μακρόφωνη ιστορία. Έτσι. Αλήθειες τα λέμε. Για να μην ξεχνιόμαστε. Τι γίνεται με τον Τζίλο, ένα. Πολύ σωστό. Βεβαίως, αλίμονο. Τι γίνεται με τον άλλο τον διαιτητή που... Με τον Τσαμούρη. Ναι. Βεβαίως. Και τι γίνεται με εκείνον τον δημοσιογράφο που του πήραν κάτι μπράβο από το Χίλτον, το ξενοδοχείο. Γιατί όλα έχουμε νούρου, αν έχουμε κοιλιά, αλλά δεν ακούμε. Τι γίνεται άραγε. Τι γίνεται, ναι, με, ναι, τι γίνεται, ναι, με όλους, ναι, αυτούς. Θα μας πει κανένας τι γίνεται ή... Άιντε. Θα μας πει λοιπόν κανένας. Όπως βλέπεις, μια μικρή αμνησία καθημερινή από όλους, από συγκεκριμένους. Εγκεφαλικό είναι, εγκεφαλικό. Εγκεφαλικό, βεβαίως. Ό,τι νομίζεις. Λοιπόν, να πω για τη χθεσινή βραδιά δύο πράγματα. Πέρασαν πολύ ωραία. Ήταν πολύ, πολύ όμορφα εκεί πέρα. Και ο χώρος και όλα. Εκεί στη Γιάφκα έχουμε ρίξει πολύ γέλιο. Υπήρχε ένα συγκεκριμένο τραπέζι. Πολύ γενικά, ρε παιδί μου, ήτανε... Εκεί ήταν. Λοιπόν, ο Κρίς, συζητούσαμε σε κάποια φάση για τερματοφυλακές. Κρίς μου τον Ιτάν στο όνομα και λέω, ο Μαύρος, λέω, πού είναι, ξέρω εγώ. Και πετάγεται και λέει, ποιος ο Ιτάν. Και πετάγεται ο Καραγιάν. Αυτός ένα μηδέν. Έχει μείνει παγωτό ο Κρίς. Λέει ο Καραγιάν, λέει, και πίτες να το κάνουμε, λέει, να πετύχαινε έτσι. Σου μιλάω τώρα, έχει πέσει πολύ γέλιο. Ήταν φοβερά. Σε όλα τα παιδιά να δώσω συγχαρητήρια, είναι φοβερή. Είναι φοβερή. Αυτό μας δίνει ικανοποίηση, αυτό μας ευχαριστεί. Και εγώ γι' αυτό, αυτό ήθελα, για να περάσετε όμορφα, αυτός ήταν ο σκοπός. Και αυτό που λες, ότι ακούς τον άλλον, αλλά αν τον δεις, ας πούμε, είναι διαφορετικό. Λέει ο Καράγιαν για τη βροχή. Λέει, σε περίμενα διαφορετικό, σε περίμενα ψηλό, αδύνατο. Λέω, τη βροχή. Τέσσερα παιδιά, φίλε. Τέσσερα παιδιά. Ναι. Μπορεί να φτερνιστεί και να πιάσει παιδί. Έτσι. Λέω, άμα σε ρωτήσει καμιά πώς είσαι, θα πεις πάρ' τον Καραγιάν τηλέφωνο. Έτσι, να σε περιγράψει. Καλά, έχει πολύ γέλιο. Έχει πέσει πολύ γέλιο. Ζού μου σου, παιδιά. Αγόρι μου. Ζού μου σου και όλα τα μάτια μου φωτιά. Αδερφέ μου. Άντε, καλημέρα. Σε ευχαριστώ, φιλιά πολλά. Φιλιά, γεια σου, Θουβού. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι. Έλα, μωρό μου, πάμε. Κάρε, έτσι. Έτσι, πάμε. Κάερε στα περμητίδο λεβαντάρσκε σοπλικατόριο. Που σημαίνει? Επιτρέπεται να πέσεις, επιβάλλεται να σηκωθείς. Αυτά είναι, φίλε. Ζου μου σου λέμε και κάθε πίκρα καίμε. Και τι λέμε, έτσι, έτσι. Πού ήσουνα εχθές να σε πνίξουν στα νερά του Θερμαϊκού. Πού ήσουνα εχθές να σε πνίξουν στα νερά του Θερμαϊκού. Να ευχαριστήσω κι εγώ με τη σειρά μου όλα τα ζουμουσάκια που με ψάξανε, με τιμήσανε, με ευχαριστήσανε, την αγάπη που μου δείξανε, συγκινήσανε τόσο πολύ, ιδιαίτερα θα πω, γιατί ήρθε από έξω ο Κωνσταντίνος από την Άουσα. Δεν θα το ξεχάσω αυτό το παλικάρι κοστιμού, μεγάλη ψυχή χρυσάφη. Έτσι. Όσο για τη Χρύσα, τα είπες εσύ, δεν μπορούμε να τα πούμε ξανά για να μην σε τρώω την ώρα. Ευχαριστώ όλο τον κόσμο και ας με συγχωρέσει ο Γιώργος και ο Πυρπερίδης. Έφυγα τόσο ξαφνικά, γιατί ξέρω, γάλι ρόμα καβαλάς, γρήγορα κατεβαίνεις.
τι να κάνω. Και όσο για τη, αυτήν την αρίδα που κρατούσε στην αγκαλιά σου, την πάτησα μαζί του. Την πάτησα μαζί του. Πήγα να το χαϊδέψω, δεν μ' άφησε. Πήγα να τον πιάσω το μάγουλο, δεν μ' άφησε. Τελικά κατάφερα, τον έπιασα λίγο από το κεφαλάκι, το χάιδεψα το μαλάκι και με δίνει μια πάνω στο χέρι. Πω, 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 δεν το βάζει κάτω με τίποτα. Δεν του πέφτει, δεν του πέφτει με τίποτα. Παύλε, μέχρι μία παρά που φύγαμε έτρεχε. Έτρεχε μέσα στον κόσμο. Τον έβλεπα, αύριο, τον έβλεπα. Δεν καθόταν, βέβαια, αυτό το παιδί θα γίνει το καλύτερο παιδί να με θυμάσει αυτό που σου λέω. Υγεία γιατί να και εγώ το ίδιο, είχα, να το ίδιο το είχα εγώ σε θηλυκού γένους και είναι το καλύτερο παιδί. Το... Και με τη σειρά μου να σε ευχαριστήσω για ό,τι έκανες για μας. Αυτό. Σε ευχαριστώ κι εγώ. Γεια σου, Παύλε μου. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Χαρά μου. Για εσάς έγινε όλο αυτό και όπως είχαμε πει, έτσι έπρεπε να γίνει. Όπως ήθελα ακριβώς έγιναν. Όλα, αλλιώς δεν θα το κάναμε. Όσο χήμα είμαι στα δικά μου, τα προσωπικά, τόσο θέλω να είναι στην εντέλεια όλα όταν γίνονται τέτοιες εκδηλώσεις για να μην σας λείψει τίποτα, για να είναι όλα τακτοποιημένα. Και έτσι έγινε και σε αυτό, όπως είπα, ευχαρίστησα τους συγκεκριμένους ανθρώπους, να μην σας κουράζω και εσάς. Πάμε, πάμε. Καλημέρα σας, νέοι! Γεια σας! Θα μιλήσει κανένα σε μια χώρα. Γιώργο! Καταρίνη, σε ευχαριστούμε για όλα. Όλα ήταν άψογα. Μπράβο, ναι. Περάσαμε καλά, πάρα παιδιά. Πολύ ωραία. Πολύ χαίρομαι. Πολύ χαίρομαι. Συντριβανήσι μου. Και του χρόνου, όχι κάθε 20 ή κάθε 10 χρόνια, να καθιερωθεί αυτό. Τώρα που βρήκαμε τον τρόπο και την άκρη και. Συνάντηση να γίνεται. Θα τον καθιερώσουμε. Θα τον καθιερώσουμε. Όσο για τον μικρό Θανασάκη, δεν χρειάζεται να κάνεις εξαίρεση DNA. Είναι 200.000% γιος δικό σου. Ανάναν μπανταντά που λένε και τα λοιπά. Πολύ χαίρομαι. Υπέροχη βραδιά. Περάστε ρε, αυτό με ενδιαφέρει. Αυτό με ενδιαφέρει. Να ευχαριστήσουμε όλους αυτούς που πρόσφεραν τα δώρα, άσχετα αν δεν κερδίσαμε οι περισσότεροι. Γιατί ήμασταν 200, πώς ήμασταν. Κοίταξε, κοντά 270 ήταν νομίζω τα κουπονάκια που δώσαμε. Ξέρω, καμιά 300 υπολογίζω μαζί με τα παιδιά, γιατί... Α, οι 265, σε ευχαριστούμε που δεν κερδίσαμε. Εντάξει, τι να κάνουμε παιδιά, μακάρι να μπορούσαμε... Κοίταξε, δώσαμε... Δεν μπορούν να κερδίζουν όλοι. Δώσαμε μπλουζάκια. Χθες γίνηκε η κλήρωση για το Πόζο. Όχι, χθες έφυγα χωρίς να κάνω την κλήρωση. Θα την κάνω σήμερα. Εν τω μεταξύ, μου στέλνανε μηνύματα οι δικοί μου, οι διάφοροι. Μπράβο, ρε! Ωραία κλήρωση, ρε Λεβέντη. Καταπληκτικά. Πολύ χαίρομαι που δεν κέρδισα. Που το θυμήθηκα. Γι' αυτό έχω εσάς εκεί πέρα. Ωραία, Παύλο, που γι' αυτό έχω εσάς εκεί πέρα. Γίνει και κλήρωση. Πώς δεν θυμίσου λέω καλά, δεν γίνει. Δεν έφυγα χθες και το ξέχασα. Θα την κάνουμε σήμερα την κλήρωση. Με τα χθεσινά. Ό,τι ίσχυε χθες. Στα μπλουζάκια. Ο Παναγιώτης από το Λάκκωμα ήρθε. Ήρθε και ο γιος του κέρδισε το κλιματιστικό. Ο Πεκρίνης Χρήστος είναι ο γιος του. Μπράβο. Το νούμερο... Τέλος πάντων, εντάξει. Δεν θυμάμαι τώρα απ' έξω. Το νούμερο 9. Το νούμερο 9, μπράβο. Το νούμερο 9. Κέρδισε το κλιματιστικό. Λοιπόν, επειδή ήρθε ο Παναγιώτης τέλικα, για ήρθε ο γιος. Όχι, όλοι ήταν μαζί με τους γιους του, ήταν εκεί ο Παναγιώτης. Όχι, έγινε. Μα με ρωτούσαν πού είναι, πού είναι ο Συντριβανίσιος, πού είναι, ξέρω εγώ, ο Μολομπάμπουε, πού είναι. Μαζί ήμασταν, μαζί ήμασταν, ναι. Δίπλα καθόμαστε. Και δεν γνωριστήκαμε, δεν πειράζει. Το μπλουζάκι, από τα μπλουζάκια τα 5, ναι. Θα με βάλεις και θα το δώσεις, αν κληρωθώ στον Γκόστο τον Νουράγκεφ. Το πλυντήριο. Εντάξει, έγινε. Έγινε. Τα μπλουζάκια με την Καζαμπλάνκα πότε έρχονται. Την Καζαμπλάνκα εννοείς την... Λάρνακα. Την Λάρνακα. Σήμερα θα πάω να τα παραλάβω. Μίλησα οπότε χθες. Από Δευτέρα θα το πάρω. Έγινε, σήμερα θα πάω να τα πάρω. Φιλιά πολλά, έγινε. Φιλιά. Πάμε παρακάτω, πάμε παρακάτω, πάμε παρακάτω. Ο γιος σου λέει μεγάλο αλάνι, το κλου της βραδιάς. Εντάξει. Νεκταρία, δεν ασχολήθηκε κανένας. Όσο την είδατε εσείς χθες, τόσο την είδαμε και εμείς εκεί που ήταν σε μια άκρη, έτσι. Ο άλλος, είδατε, δεν άφησε σπίθαμη. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα. Γιατί δεν λες λέει για την κούκλα γυναίκα σου, τι να πω, παιδιά, εντάξει. Έχουμε ένα γούστο, ρε Αλφα, ρε παιδί μου, εντάξει, να πούμε. Και για την κούκλα γυναίκα μας να μην πούμε. Ευτυχώς μοιάσαν από εκεί τα παιδιά μου.
Έλα ρε Χάρη, έλα αδερφέ μου. Έλα. Έλα, καλημέρα. Αγόρι μου. Καλημέρα σε όλη την παρέα. Εντάξει ρε φίλε, τι να πω. Δηλαδή είναι δυνατόν να είναι όλα τέλεια. Πώς σε καταλάβω ρε φίλε. Κάτι και κάτι να έχουμε να γκρινιάξουμε ρε φίλε. Έτσι, έτσι, κάτι θα βρούμε. Κάτι θα βρούμε να γκρινιάξουμε. Κάτι ρε φίλε. Όλα καλά, δόξα τω Θεώ. Πλάκα, όλα ήταν υπέροχα. Όλα ήταν φανταστικά, όλα ήταν τέλεια δρομολογημένα. Όλοι εκεί πέρα μια μεγάλη παρέα. Α, αυτό φίλε. Αυτό που περίμενα αυτό έγινε. Οικογένεια. Μιλάμε στο τηλέφωνο, καθίσαμε σε τέτοιο τραπέζι λες και ήμασταν χρόνια φιλαράκια. Είναι πολύ ευχάριστο αυτό και είναι και πολύ ωραίο συνέστημα. Ακριβώς. Να ακούς έναν άνθρωπο από το τηλέφωνο και ξαφνικά να κάθεσαι δίπλα του. Και να νιώθεις ότι το ξέρεις χρόνια. Ναι. Και να νιώθεις ότι είστε φιλαράκια χρόνια και τα λέτε και είστε και χαλαρά σε ένα ωραίο μαγαζί και πίνετε την πυρίτσα σας και τα συζητάτε. Αυτό είναι φίλε, αυτό είναι η ιστορία. Παρέα. Αυτό είναι. Όλοι μια μεγάλη παρέα που γίναμε, ήταν πολύ ωραίο, πολύ ευχάριστο. Ο μικρός μου ο γιος να ρωτάει γιατί ποπά έτσι, γιατί ποπά αλλιώς. Να κάθομαι να τον εξηγώ. Κούκλος φίλε, θα φας πολλά γλυκά, ναι, να ξέρεις. Να πάει να χαίρεται, ναι. Μακάρι, καλό. Υπέροχος ο μικρός. Υπέροχος. Καλά, και όσο για τον μικρό το Θανασάκη δεν έχω λόγια. Ξέρω καλά πως είναι. Εντάξει. Θυμάμαι εκεί που τρέχαμε γύρω-γύρω όλοι. Άστο, μην το συζητάς. Ναι. Επειδή νομίζουν κάποιοι ότι μήπως υπερβάλλεις. Χθες ήρθαν πολλοί και μου είπαν, ρε εσύ, όντως έτσι είναι. Δεν σταματάει. Παιδιά, δεν υπερβάλλει. Μία παρά 25 μαζεύουμε, κατεβάζουμε τα μπάνερ και τα λοιπά, ξεκαρφώνουμε το προτζέκτορα και τα λοιπά, μαζεύουμε και έρχεται ο Μέτερ και ευχαριστώ τα παιδιά και τον Γιώργο έτσι και τον Βαγγέλη και όλους εκεί και τον Αλέξανδρο και μου λέει ρε φίλε, τι του δίνεις λέει, τι του βάζεις λέει στην κρέμα. Τι να του βάζω, δεν σταμάτησε ρε φίλε, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Υπερμαντολίνητος. Πυραυλοκίνητος. Ενέργεια φίλε, ενέργεια. Αυτό είναι. Συγχαρητήρια σε όλη την παρέα. Έτσι πάντα ακριβώς. Τέτοια. Έτσι. Εύχομαι να γίνει το όλο και πιο συχνά και να βρισκόμαστε και να περνάμε τόσο όμορφα όσο περάσαμε χθες παιδιά. Αυτό θέλουμε. Ζουμουσού και αδερφέ. Τα πάντα χέρμε αδερφέ. Γεια σου Χάρη, γεια σου Μαντιού. Φιλιά. Πήγαν όλα κατευχήν. Έτσι. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Κύριε Μπράγκο, υπάρχει εκεί ένα εξαοκτάρι, τέτοια τρεξίματα δεν έχετε ξαναδεί. Και παράλληλα και κάθετα και box to box και... Και κατά μέτωπο. Τα εκμοντώ του Ζίου Ζίτσου. Πάρτε τον, το παιδί είναι έτοιμος παίχτης νομίζω Κωστή. Θα οργώσει τα γήπεδα. Ο Θεός να τον έχει γερό, ο Θεός να έχει γερό όλα τα παιδάκια. Όλο τον κόσμο που ήμασταν χθες εκεί και περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Και βλέπεις φίλε, όταν υπάρχει θετική ενέργεια και θετική άβρα, βλέπεις αυτά που λέγαμε χθες, που είπε και ο πατέρας ότι ΠΑΟΚ είμαστε ρε παιδί μου, κάτι θα γίνει κτλ. Κύριε Θανάση, τελειώσαν αυτά. Ο ΠΑΟΚ πλέον πήγε σε άλλο επίπεδο. Ο ΠΑΟΚ τα κάνει όλα σωστά. Ούτε σταγόνα φίλε. Ούτε σταγόνα βροχής. Δηλαδή, κοιτούσα τον ουρανό, το μόνο άγχος που είχα χθες. Αλήθεια στο λέω, ήταν αυτό που δεν μπορούσα να ελέγξω. Όλα τα άρα ήταν τακτοποιημένα. Ήξερα ότι θα έρθουν οι φίλοι μου, ότι θα έρθει η παρέα μου, η μεγάλη. Είχα το μόνο άγχος. Μήπως ανοίξουν οι ουρανοί φίλε και μαζεύουμε μηχανήματα, τρέχουμε μέσα, να βραχεί ο κόσμος κτλ. Αυτό μόνο. Αλλά είδες ούτε σταγόνα. Ιδεντική άβρα, φίλε. Αυτό ακριβώς. Αυτό ακριβώς. Αυτό που λέμε και για το γήπεδο. Όταν όλοι διώχνουμε τα άσχημα συναισθήματα, δεν λέμε να μην κάνουμε κριτική. Έτσι. Μιλάμε για τη μύρλα, την γκρίνια, την εσωστρέφεια, τη φαγωμάρα μεταξύ μας. Τότε δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα σαν οργανισμός. Κάνουμε τους άλλους να υδρώνουν, να ανησυχούν. Κάνουμε τους άλλους να βρίσκονται σε πανικό, να πέφτουν σε λάθη, να ξεμπροστιάζονται, να πέφτουν οι μάσκες τους. Έτσι, είναι μια μικρογραφία αυτό που κάναμε. Θυμήσου ότι τα προηγούμενα χρόνια όλοι αυτός ο μηχανισμός ο βρώμικος που έχουν κάτω, ειδικά αυτοί που επί 20 χρόνια κυριαρχούσαν, μας φαινόταν ότι το να τους κερδίσεις είναι ανυπέρβλητο, δηλαδή εμπόδιο. Δηλαδή έλεγες ότι ρε φίλε έχουν κάνει τέτοιο μηχανισμό, είναι όλοι τόσο δικτυωμένοι και τελικά ανακαλύπτεις ότι είναι όλοι λίγοι, απλά έχουν μάθει να είναι λαμό για να δέρνουν, να καίνε, να κάνουν, ναι.
Γιατί όταν είναι η ώρα να εκφράσουν λόγο, ας πούμε, ξέρουν πέντε λέξεις και όλα τα άλλα είναι πινελίκια. Θα σας κάνουμε, θα σας ράνουμε. Έμεινε και πολλοίς κόσμος πραγματικά άναυδος και άφωνος. Σου λέει, αυτό ήταν η ψυχολογία του πρωταθλητή, το μεγαλείο, η βαριά φανέλα. Εσείς που δεν μπορείτε, μακάρι να μπορείτε και εσείς. Μας λέγανε και μας τυπούσαν και την πλάτη. Είδες λοιπόν πως ξεγυμνώθηκε. Αυτό ρε. Το Τεμπών, το ΟΑΚΑ, όλα. Εσείς που χάνετε από τα Τέμπη. Λοιπόν, όλα φίλε, ήρθε νομοτελειακά, ήρθε έτσι όπως έπρεπε να έρθει. Απόλυτα άξια, απόλυτα δικαιωματικά. Είναι λέξεις που δεν τις γνωρίζουν ίσως. Χαίρομαι που υπάρχουν και φωτεινές εξαιρέσεις και μιλάμε στο inbox με κάποιους που... Εχθές ο μπάρμαν είχε μαζί ένα φιλαράκι και μου λέει, φιλέ, εγώ είμαι η ΑΕΚ του Μπάρλου, όχι αυτό το πράγμα τώρα. Και προς τη μήντου, δεν υπάρχει, έτσι. Δεν υπάρχει. Όποιος νιώθει δεν μπορεί να καταλάβει, να συνδέσει τις δύο ομάδες. Όσα και στραβά να είχε κάνει η ΑΕΚ στο παρελθόν, αυτά τα πράγματα που κάνει αυτή εδώ η ομάδα την τελευταία πενταετία είναι ό,τι χειρότερο και έχει γίνει ένα κακέκτυπο του Ολυμπιακού. Και κάτι τελευταίο, Κωστή μου, με αφορμή και με αυτά που γίνονται στην Εθνική, θα πάμε στο Βελιγράδι, νομίζω ότι ο Βλάνταν είναι 91 ύψος, 92. Θα πάμε να τον μετρήσουμε και θα του κάνουμε μια λαμπάδα τρεις φορές τον πόη του για την προσφορά του στο σύλλογο που καθάρισε τα αποδυτήρια. Τώρα καταλαβαίνουμε. Καθάρισε τα αποδυτήρια, τον πράγματα. Ευχαριστούμε για όλα και άνοιξε το δρόμο να έρθει ο στρατηγός ο Ράτβαν, ο οποίος ήμουν από τους πρώτους που τον αμφισβητούσα και του βγάζω το καπέλο. Έτσι. Και εύχομαι να μείνει πολλά χρόνια στην ομάδα μας. Δεν ξεχάσαμε, σε αυτό που έχει συμβεί, σε αυτό που έχει συμβεί, επειδή δεν είμαστε αχάριστοι, δεν είναι μόνο τα δύο double, ξεκίνησαν πάρα πολλά πράγματα από το Βλάντανε και δεν τον ξεχνάμε. Εμείς δεν είμαστε αχάριστοι, δεν είμαστε. Ξέρουμε τι καθοριστικό ρόλο έπαιξε, μίλησε όταν έπρεπε, καθάρισε πραγματικά το ρήμα μεταφορικά και κυριολεκτικά, καθάρισε από αυτούς που αποτελούσαν πραγματικά βαρύδι στα πόδια του ΠΑΟΚ, δεν τον άφηνα να αναπνεύσει. Αυτούς εδώ τους υπερπαιχταράδες, ρε Κωστή, όπως τώρα που λένε, αυτούς. Που σου λέω, είμαι ο τελευταίος που μπορεί να με πεις αγγελόσκυλο υπερασπιστής του Άγγελου Αντοκιάδη. Και θεωρώ ότι έχει κάνει εγκλήματα και στις επιλογές παιχτών και σχημάτων, αλλά η συμπεριφορά ειδικά αυτού του Μανολά, αυτού του Μανολά που μαλώνει και με τα ρούχα του και πάνω με τον παρουσιάσουν και ως ήρωα, είναι απαράδεκτη. Αλλά είναι ο στόχος τους, είναι να φέρει το σύστημα Μελισανίδη, έναν τύπου Δέλα, ο οποίος με το Πανετολικό έσκησε τον πισινό του μόνο με τον ΠΑΟ και μετά εξαφανίστηκε από το πρωτάθλημα. Έτσι ακριβώς. Εμείς συνεχίζουμε, Κωστή μου, το δικό μας το δρόμο φίλε, που του χρόνου πάνε ακόμη πιο δύσκολο, πιο ανηφορικός, αλλά δεν μασάμε. Ενωμένοι όλοι μαζί. Φιλιά πολλά! Καλημέρα, Κωστή μου. Χριστάρα. Γεια σου, Χριστάρα. Δεν πέφτει με τίποτα, να το θυμάστε, και γουστάρουμε που δεν μας γουστάρετε. Κανά απολύτως πρόβλημα. Πιο πολύ κίνητρο έχουμε, πιο πολύ όρεξη έχουμε για όλα, για όλα. Πάμε σε τέλος πρώτης ώρας. Υπενθυμίζουμε, ηλεκτρονέτ Μπαμπουκίδης Νικολαίδης, ειδικά αυτό το διάστημα με κλιματιστικά Bosch. Τελευταία λέξη τεχνολογίας, φοβερά πράγματα. Στο σπίτι σας θα είστε άρχοντες με τις θερμοκρασίες από τα κλιματιστικά Bosch. Φυσικά δεν ξεχνάτε Αιγαίων ψαραγορά και στο Ωρεόκαστρο και στο Δικητήριο. Το φρεσκότερο ψάρι στην πόλη, σε πρότυπα ηχθειοπολία, πεντακάθαρα. Η οικογένεια Ιωαννίδη έχει κάνει στολίδια. Έρχονται καθαρισμένα από εντόστια, από λέπια, χωρίς μυρωδιές στο σπίτι. Τα τηγανίζουν κιόλας, άμα θέλετε, τα ψήνουν. Δεν ξεχνάτε αρτοζαχαροπλαστία Νικολαίδης, χορηγή πρώτης ώρας Καρόλη και Δημητρίου 234-163, τουρτάρες και παγωτό υπέροχο πεντανόστιμο, ό,τι υπάρχει γλυκό, η οικογένεια Νικολαίδη διαπρέπει χρόνια πολλά. Και βέβαια Γερμανική Σχολή Θεσσαλονίκης, 130 χρόνια εμπειρία το σχολείο, το οποίο θα φροντίσει για το σίγουρο μέλλον των παιδιών σας. Θα συμπεριφερθούν στα παιδιά σας σαν να είναι και δικά τους παιδιά εκπαιδευτικοί εκεί, θα μάθουν άριστα τη γλώσσα. Ενημερωθείτε στο 475-900. Για τα προπαρασκευαστικά τμήματα, αν το παιδί σας είναι Τετάρτη, Πέμπτη Δημοτικού, να μπει να μάθει τη γλώσσα και να δώσει εξετάσεις για να μπει στο γερμανικό. Και από εκεί και πέρα όλα έχουν πάρει το δρόμο τους. Θα πάμε σε διάλειμμα. Υπενθυμίζουμε 5 συλλεκτικά μπλουζάκια. 20 χρόνια αθλητήρι κληρώνουμε σήμερα από τα υπέροχα αυτά που τύπωσε ο Κωνσταντίνος Γιαννάκης. Επιστρέφουμε! Κύριε Διονύση μου, δεν θέλω να στεναχωριέσαι. Το λέω και από αέρος. Δεν θέλω να στεναχωριέσαι. Την άλλη φορά. Την άλλη φορά όλα καλά. Εδώ είμαστε, μπουκάραμε, ζουμουσού λέμε και κάθε πίκρα καίμε. Παιδιά,
συνειδητοποιήσατε ότι φάγαμε το μισό Ιούνιο. Το έχετε, δηλαδή, το καταλάβατε ότι ο ένας από τους τρεις μήνες του καλοκαιριού έφυγε. Ο μισός. Σε παρακαλώ ρε φίλε. Με αυτές τις μπόρες, με αυτές τις βροχές δεν καταλαβαίνουμε τίποτα. Τα φιλιά μας, την αγάπη μας σε μπαμπαδομαμάδες που τα παιδάκια τους διανύουν τελευταία εβδομάδα του σχολείου. Τα καλό κουράγιο στα παιδιά που δίνουν πανελλαδικές. Καλή δύναμη στους γονείς. Μην πνίγετε τα παιδιά σας. Μη σφίγετε μια θηλιά στο λαιμό τους. Μεταφορικά πάντα. Με άγχος ότι και καλά κρίνονται τα πάντα στη ζωή τους. Δεν είναι έτσι. Εγώ λέω πάντα, το έλεγα στον ανιψιό μου. Αν έχεις διαβάσει, δεν έχεις κανένα λόγο να αγχώνεσαι γιατί θα τα ξέρεις. Αν δεν έχεις διαβάσει, πάλι δεν έχεις κανένα λόγο να αγχώνεσαι γιατί δεν έχεις διαβάσει. Και πας απλά για να κάνεις ολουμουντρούχο και καραμπιπερίμ. Άρα, win-win situation. Κι άμα λέει έχω διαβάσει και αγχωθώ και δεν τα ξέρω, γιατί ρε φίλε να αγχωθείς. Τι φοβάσαι, πήγαινε και γράψε αφού τα ξέρεις. Αφού τα ξέρεις, γιατί δεν τα γράφεις που έλεγε το ανέκδοτο. Μπουκάραμε δεύτερη ώρα, λαδόκολα από το κορδελιό στο Χαρμάνκιοι, εκπληκτικές γεύσεις, υπέροχες πιατάρες. Ευχαριστούμε τον Δημήτρη Βαγγέλη για τα μπλουζάκια που δώσαμε χθες, που τύπωσε για άλλη μια χρονιά, στο κορυφαίο εστιατόριο, στην κορυφαία ταβέρνα στην πόλη. Φυσικά Κλιμάρτ, Κωσές και ο Σταδίνος που και αυτός εχθές έδωσε δωράκλα έναν ιονιστή 300 ευρώ και τον ευχαριστώ ιδιαίτερα. Δεν ξεχνάμε φυσικά ότι η Tenda Home είναι και αυτή μαζί μας. 200 ευρώ δωρεπιταγή έδωσε χθες Γιώργος και Γιάννης Καντουρτζίδης. Σου ευχαριστώ όλους γιατί δώσαν το παρόν εχθές όλοι οι χορηγοί στο πάρτι μας, στη γιορτή μας. Και βέβαια φοροπρόβλεψη Γιώργος Μουτσιάνας, 25 χρόνια εμπειρίας. Θα σας πω τις προσεχείς μέρες για το σαρακατσάνικο συνέδριο, το αντάμωμο που έχουν με αγάπη και πίστη στην παράδοση, στις μουσικές, στις γεύσεις, στους χορούς, στον πολιτισμό των Σαρακατσάνων που τα κρατούν με όλο τους το είναι αυτά τα πράγματα, γιατί είναι η μόνη σίγουρη οδός για το μέλλον είναι να μην ξεχνάς το παρελθόν σου, από πού έρχεσαι, την ιστορία σου, τις ρίζες σου, τα ήθη και τα έθιμά σου. Πάμε να πάρουμε γραμμές, θα μιλήσετε εσείς. 5 συλλεκτικά μπλουζάκια κληρώνουμε σήμερα. Γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526. Αυτά είναι. Γεια σου Άννα, γεια σου Δημήτρη μου, γεια σου Βασιλική. Μην χάσει ποτέ το κέφι σου. Λέω Παναγιώτη, να είσαι καλά. Λοιπόν, σε ακούω τόσα πολλά χρόνια. Ποτέ δεν έχασε λίγη τρέλα σου. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ, Ζήση μου. Σε ευχαριστώ. Πάμε να μιλήσετε εσείς. 2310-287-888. Δεν πέφτει με τίποτα. Ζούμου σου λέμε και κάθε πίκρα και με. Ναι, γεια σας. Μήπως γνωρίζετε. Καλώς το ναι. Πόσο ωραία ήταν χτες η γιορτή. Όσοι δεν μπορέσατε να έρθετε. Κωστή, ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα. Για ό,τι είχες εκεί πέρα, αγόρι μου, ήταν όλα μια χαρά. Καλά. Τώρα καταλαβαίνεις για ποιο λόγο δεν πρέπει να σταματήσεις την εκπομπή. Άσε που άμα σταματήσεις ξέρουμε που μένεις. Οπότε πρόσεχε. Να σε καλά, τσουκνίδα μου, να σε καλά. Στην παρέα που ήμουν εκεί στο τραπέζι που είπε και ο καθούβος η Γιάφκα, ήμασταν τέλεια. Γιάφκα. Ήταν ένα συγκεκριμένο τραπέζι που ήταν εκλεκτά μέλη. Ένας και ένας, διαλεχτή. Θα ήθελα να ζητήσω μια συγγνώμη στον Καραγιάν. Γιατί αλλιώς με φανταζόταν αλλιώς ήμουν. Δεν πειράζει. Καραγιάν, τώρα εσύ οδηγείς. Συγγνώμη, γιατί είμαι αλλιώς από ό,τι με φανταζόσουν. Σε φανταζόταν τι, ξανθό γαλανομάτι με μπούκλα. Ξέρει αυτός. Αυτός ξέρει. Λοιπόν, περαστικά, ξέρεις εσύ που το λέω τώρα, ο Κούς. Σε μια κύρια τέλος πάντων, ξέρει. Κωστή, γι' αυτό σου λέω, δεν πρόκειται να σταματήσεις ποτέ, αγόρι μου. Αυτός είναι ο σκοπός αυτού του ζούμου σου. Και ευχαριστώ και για το δώρο που έτυχα. Την τύχη σου που κληρώθηκες από 275, αν θυμάμαι καλά, νομίζω 275 κουπονάκια που είχαμε. Έτσι ακριβώς. Να είσαι πάντα τυχερός, φίλε. Χαίρεσαι τα παιδάκια σου, την οικογένειά σου και όλα καλά. Και όλα καλά. Ευχαριστώ, Κωστή. Και όλη την παρέα να περάσουμε καλά, να είμαστε καλά και την επόμενη φορά να ξαναβρεθούμε να είμαστε οι ίδιοι και περισσότεροι. Σε ένα μεγαλύτερο χώρο, ίσως. Έτσι.
Φιλιά πολλά, φιλιά. Χθες ίσα ίσα μας χώρεσε, ίσα ίσα μας χώρεσε. Φιλιά, πάμε παρακάτω. 23-10-287-888, μην παίρνετε 23, δεν το σηκώνει κανείς, αλλά και άλλες ράτσες, ούτε Τσιουάουα, ούτε Ροτβάιλερ. Ναι! Γεια σας! Καλημέρα. Καλώς το παιδί, ο τυχερός μετά τον τυχερό. Καλώς τους. Ο τυχερός ήταν ο γιος μου. Ο γιος, έτσι, το 9 φίλε μονοψήφιο βγήκε. Από 270 τόσα βγήκε το 9. Και κέρδισε το μεγάλο δώρο και είναι σημαδιακό το νούμερο. Ένα, ξέρω, εντάξει. Ναι, ναι. Ξέρω. Λοιπόν, θέλω να σε πω για αυτό το παιδί τι κάνει. Ακούει στην επανάληψη την εκπομπή σου και χαρακτηριστικά ακούει αυτά τα κομμάτια που βγαίνει στο κομματόδρομο. Λοιπόν, άκου να δεις τι κάνει. Και μετά τα κάνει εκπομπή μόνος του. Αυτά τα κομμάτια μόνο. Τι ωραία. Ναι, τον αρέσει αυτό εδώ το πράγμα να κάνει. Αυτό κάνουμε. Αυτό, αυτό θα κάνει και στη ζωή του, πιστεύω. Μπράβο. Μακάρι. Το εύχομαι. Να είναι πάντα αυθόρμητος. Θα προσπαθήσει να κάνει τον κόσμο να γελάει. Αυτό. Που μακάρι. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Αυτό έχει αποφασίσει. Μπράβο. Δύσκολος δρόμος. Αυτό... Αλλά άμα ναι. Το πιστεύει. Έτσι. Ναι. Αυτό είναι, σου λέω. Κάθεται και ακούει τις εκπομπές σου και αυτά τα κομμάτια που βγαίνει και λες. Λασπώνω τα λάστιχά μου. Ναι, αυτά εδώ θα κάνει ένθετο. Μπράβο, μπράβο. Να χαίρεσαι τα παιδάκια σου, φίλε, λεβέντες. Λεβέντες, ξέρω ότι η Κιχαρίκλια θα ήταν αν το κάναμε ναι, Δευτέρα. Αν γινόταν τη Δευτέρα θα πειράζει, ήταν. Έφυγε τρίτη ξημερώματα έφυγε. Χαίρομαι που κέρδισες, φίλε, αυτό το υπέροχο δώρο. Γιατί ξέρω υπέροχο, ότι είσαι άνθρωπος ναι, αγωνιστής και πιάνει τόπο. Έτσι, δεν πήγε σε κανένα πλούσιο. Έτσι, και είναι πολύ σημαντικό. Γνώρισα, λέω. Συνάντησα και τον Γιώργο τον Κατουρτίδη μετά από πάρα πολλά μπράβο, χρόνια που είχαμε να δεχτούμε. Μπράβο. Ιστορία για το ποδόσφαιρο της Θεσσαλονίκης, αγωνιστής και αυτός, έτσι. Και έχει στήσει μια... Και μεγάλο σεντερφόρ, να σου πω. Τον έζησα στα παιχνίδια, τον έχω δει να παίζει. Βέβαια. Ήταν έτσι και πολύ καλός οικογενειάρχης. Φαίνεται φίλε η οικογένεια, το γιο του είναι ένα παιδί, ο Γιάννης, τι να σου πω. Ναι. Όλη η οικογένεια, γιατί με είχαν καλέσει και στο δικό τους πάρτι, στην κοπή της πίτας που έκαναν. Και εκεί βλέπεις ποια είναι η συνταγή. Αυτό που λέμε φίλε για την ομάδα, ότι η οικογένεια, η παρέα, ο ένας με τον άλλον δεμένοι όλοι, αυτό ισχύει φίλε και για τις επιχειρήσεις και για τις ραδιοφωνικές παρέες και παντού. Αυτό είναι το μυστικό, παιδιά. Ήμασταν παρέα και αυτό, αλλά αυτό που λέει ο Ρασβάν, την ισορροπία που την αποκτήσαμε και εμείς μαζί με την ομάδα, έβγαλαν αυτό το αποτέλεσμα, να έτσι. Ξέρετε. Ακριβώς. Έτσι, δεν φοβάμαι τίποτα, αλήθεια σας το λέω. Δεν φοβάμαι κανένα, όποιος και να κυβερνήσει, όποιος και να βγει, ό,τι και να κάνουν. Δεν είναι θέμα, πλέον δεν είναι θέμα δικό μας. Εμείς έχουμε βρει το δρόμο μας. Έτσι πιστεύω. Ακριβώς. Και αν ποτέ, εγώ πιστεύω, φέτος περάσει ο ΠΑΟΚ στους ομίλους, παιδιά, γεια σας. Μετά δεν θα υπάρχει χειρισμός για κανέναν. Τρέμουν, φίλε. Αυτό. Τρέμουν. Αυτό. Σου λέει αυτός ξόδευε χωρίς να πάρει τα φράγκα από το Champions League. Τι λέω, θα κάνει τώρα, τι θα κάνει. Έτσι. Τι θα κάνει. Κανένας δεν μπορεί να το φανταστεί. Περιμένετε θα κάνει. Έτσι θέλω να... Δεν σας λέμε. Σας αφήνουμε να το φαντάζεστε. Δεν θα σας πούμε. Να υδρώνει η πλατούλα. Έτσι. Θέλω να κατεβαίνει στην κολοχαράδρα του υδραυλικού. Ακριβώς αυτό. Μια νόηση στον Καργαλιτό εκεί, στον Κόκκιχα. Λοιπόν, αδερφέ, θέλω να σε ευχαριστήσω ειλικρινά μέσα από την καρδιά μου. Αισθάνθηκα εκεί σαν να ήμουνα με την οικογένειά μου στο σπίτι μου και περνούσα καλά. Σαν να είχα μια γιορτή στο σπίτι μου και πέρασα αυτό πάρα ήθελα, πολύ φίλε. Υπέροχα. Αυτό ήθελα. Ναι. Είχα τόσο γαλήνη που δεν μπορείς αυτό. Να φανταστείς. Βοήθησε και το μέρος και η παρέα και, και όλα. Και το χαιρέτησα μπορώ να σου πω, αλλά δεν το θυμάται, το χαιρέτησα. Εντάξει. Επειδή με είπε ότι με έψαξε. Εκεί μέσα λοιπόν, στην Αναμπομπούλα, εγώ θυμάμαι μήπως ποιον χαιρετούσα. Δηλαδή, ναι. Άλλαξα τρεις φορές. Εσύ χαλάρασες κάποια στιγμή στο τέλος που είχαμε. Τρεις φορές άλλαξα μπλούζα, φίλε. Έτσι. Όταν γίνονται τέτοιες εκδηλώσεις, κοιτάς με όλους να μιλήσεις, όλους να τους ευχαριστήσεις. Όλοι θέλουν να σου μιλήσουν, εντάξει. Αυτό είναι μεγάλη χαρά, φίλε. Δεν ούτε καν δυσανασχετούν. Λοιπόν, μεγάλη χαρά. Την αγάπη μου, ζούμου σου. Φιλιά, 4,85 για τον μπλουζάκι. Θέλω να πάρω ακόμα ένα μπλουζάκι. Περιμένε. Αν γίνει. Αυτά. Έγινε. Γεια σου, Παναγιώτη. Την αγάπη φιλιά. Χθες έκανα έτσι το βλέμμα μου δεξιά. Ήταν η Γεωργία
και τα δυο μου παιδιά, η οικογένεια, η κανονική οικογένεια, και κάνω μια αριστερά όπως ήταν γεμάτο όλο το μέρος εκεί και ήταν και η ραδιοφωνική οικογένεια. Αυτό δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα άλλο. Το λέω για τον Αντώνη που μου στέλνει το μήνυμα, χάρηκα που σε είδα, λέει, με τα παιδάκια σου. Εντάξει, είμαστε και μπαμπάδες, είμαστε και οικογενειάρχες πλέον. Όταν ξεκινήσαμε, έτσι, και είμαστε όλοι μπαμπάδες. Πάμε, καλημέρα σας, ναι, γεια σας. Γεια σας. Καλημέρα, Αγουστή. Καλώς το παιδί, καλώς το, ναι. Τι κάνεις? Καλώς τον, είσαι ο? Μούσλι, πολύ μεγάλη για σου. Έλα ρε Μούσλι, έχω, δεν έχω ξεχάσει, να ξέρεις. Εντάξει. Και θα κάνω αυτό που πρέπει, έχω τη διεύθυνση, έχω το νούμερό σου, τα πάντα. Σου στέλνω, σου έχω τάξη ανώβερο και ζου μου σου φανέλα, σωστά. Είδα το βιντεάκι της χρήσης, πολύ ωραία, μακάρι να ήμουν και εγώ εκεί. Έχουμε άλλα τόσα χρόνια εκπομπών. Υγεία και ευτυχία για σένα και την οικογένειά σου. Να είσαι καλά. Περιμένουμε μετά και μεταγραφές. Έτσι. Γιατί με ρωτάνε συνέχεια οι φίλοι μου από εδώ από λιμινά, γιατί γίνεται με πάγουν μεταγραφές. Λέω, παιδιά, θα ρωτήσουν τον Κωστή, αυτός ξέρει κάτι. Δεν είμαι υπεύθυνος μεταγραφών. Εντάξει. Όλο και κάτι μαθαίνουμε και εμείς από τους ανθρώπους που ασχολούνται. Εντάξει. Άμα το πάρεις χιλιομετρικά, ναι. Φέτος για πρώτη φορά, μάλλον όχι για πρώτη φορά, για δεύτερη, για από τότε που ανέλαβε και ο Μπράνκο, παιδιά, δεν θυμάμαι άλλη φορά να έχω τόσο λίγο άγχος. Ηρεμία. Δηλαδή είμαι τόσο, ξέρεις τι, αυτή την ηρεμία δεν μας τη δίνει μόνο που ο άνθρωπος δουλεύει αθόρυβα για να φέρει πολύ καλούς παίχτες. Είναι ηρεμία μετά από την αποσυμπίεση που έγινε με τις κούπες και τον ντάμπλ, αδερφέ. Προσφέρει μεγάλη εσωτερική ισορροπία αυτό. Όταν φεύγει αυτή η συσσωρευμένη πίεση, ειδικά μετά την προπέρσινη κλοπή, που συσσωρεύτηκε πολύ πράγμα μέσα μας, άνοιξε η βαλβίδα, γέμισαν τα μάτια μας, γέμισε η ψυχή μας, αυτό το πράγμα έγινε μια κατάσταση υπέροχη που μας δίνει τώρα αυτό που λες. Είμαι ήρεμος. Μου αρέσει και το όπως το κάνει αθόρυβα, δεν είναι όπως οι παλιά που κάνουν μεταγραφές και δεν βγαίνανε. Μα δεν κάνει ο άνθρωπος τη δηλεζάντα. Ναι. Το ξέρεις ότι δεν τον έχουν παρουσιάσει καν από την ΠΑΕ. Και δεν με ενδιαφέρει κιόλας. Παλιά λέγαμε για παίχτες, τέτοιο θα έρθουν. Έρχεται, τον θέλει. Τίποτα. Εντάξει, με ενδιαφέρει. Τσουπ! Ναι. Ήρθε φίλο Ροντρίγκο. Το ήξερε κανένας. Οι αεξίδες τον γράφανε για δικό τους. Ήρθε εδώ. Ναι. Πήρε το διάρρη, υπέγραψε, γεια σας. Έτσι θα γίνει και με τον Σίλβα, πιθανότατα. Έτσι θα γίνει και με τους υπόλοιπους και με το εξτρέμ που θα έρθει και θα είναι η πολύ σημαντική προσθήκη. Και μεγάλο χαφ θα πάρουμε. Τι γίνεται με τον Κουλούρη? Θα φύγει αυτός. Ο Κουλούρης, αν με ρωτήσεις τώρα με ποσοστιαίες μονάδες, θα σου πω ότι 90% δεν θα μείνει. Για τέτοιο. Αυτό είναι, πρόσεξε, αυτό είναι πολύ δική μου, απόλυτα δική μου, ας πούμε, η διέστηση και η ας το πούμε, πώς θα το πω έτσι, το προγνωστικό το δικό μου. Δεν έχω καμία ενημέρωση, ούτε ρεπορτάζ. Πώς το νιώθω εγώ? Οπωσδήποτε. Οπωσδήποτε. Έναν ακόμα. Και φαντάζομαι ότι θα είναι πιο έμπειρος από τους 23χρονους Ακπομ και Σφιντέρσκι. Απλά ο Κουλούρης το διαλαλεί και το διατυμπανίζει παντού. Θέλω να παίζω, θέλω να έχω ρόλο βασικού. Εδώ δεν μπορεί να τον κοιηθείς αυτό το πράγμα. Δεν φαίνεται, φεύγει η Γερμανία στον Κάναντι, εκεί που πήγε και ο προπονητής του Ατρόμητος. Μπορεί, στην Ιρεβέργη. Ναι. Μπορεί. Δεν είναι άσχημη η λύση. Απλά γνωρίζω και το εξής. Δεν πρόκειται να φύγει τζάμπα ο Κουλούρης. Είναι περιουσιακό στοιχείο. Και αυτός που θα τον θελήσει θα πληρώσει για τον πρώτο σκόρερ στο ελληνικό πρωτάθλημα. Ένα εξαιρετικό παιδί, ένας πολύ καλός παίκτης, που όμως θεωρώ ότι εδώ δεν θα θέλει και ο ίδιος να γυρίσει. Έτσι νιώθω. Έγινε Κωστή. Φιλιά στη Θάσο, στα λιμενάρια! Φιλιά, να πάτε στη Θάσο, υπέροχο νησί παραδεισένιο, με πράσινο, με ταλασσάρες, με ευγενικό και υπέροχο κόσμο. Να είστε καλά. Άντε, φιλιά, ζουμουσού, αδερφέ μου. Ζουμουσού. Τώρα που χαλαρώσαμε μετά το πάρτι, έχουμε καμιά 152 δουλειές που τις έχουμε αφήσει όλες πίσω. Μία από αυτές είναι να στείλουμε και τις μπλούζες στο παιδί. Έτσι. Να έρθετε εσείς που έχετε κερδίσει φανέλα ανόβερο, να τις πάρετε. Να έρθετε εσείς που κερδίσετε φανέλα τζάμπια, να τις πάρετε. Να έρθετε εσείς που κερδίσετε φανέλα λαχαναγορά, να τις πάρετε. Να έρθετε εσείς που έχετε κερδίσει οτιδήποτε και δεν το έχετε πάρει. Εκτός από αυτούς οι οποίοι έχουν κερδίσει φανέλα Λάρνακα, που θα πάω σήμερα στην Αγγελική. Στο Ρετούς, στη Λαμπράκη 105, που μπορείτε να βρείτε όλες αυτές τις φανέλες που έχω πει νωρίτερα. Εκεί είναι οι φανέλες των συνδέσμων από παντού πάνω στην Ευρώπη. Για να πάρω και τις φανέλες Λάρνακας και να τις δώσουμε, να έρθετε να τις παραλάβετε από αύριο. Καλημέρα σας! Ναι!
Άντε ρε Κωνσταντίνε. Έλα ρε Κωνσταντίνε, πού είσαι αγοράκι μου. Πού είσαι, Frankfurt am Main. Λοιπόν, άρχισες και λες πολλά ψέματα το τελευταίο του. Άσε που δεν είσαι υπεύθυνος για τις μεταγραφές. Αν δεν κλείσεις 2-3 εβδομάδες να φύγεις να κάνουμε καμιά μεταγραφή, αποκλείεται. Αυτό πέρσι καταλήθηκε. Πέρσι. Χάλασε μια παράδοση 20 ετίας. Εμείς είμαστε παλιοί, θυμούμαστε παλιά. Ξέρω, ξέρω φίλε. Εδώ μονοήμερες άδειες παίρναμε τι κάναμε τις μεταγραφές. Να λέμε τώρα. Τι να λέμε. Και να σου πω, χτες στο πάρτι που ήταν εκεί που ήσασταν όλοι μαζί, υπήρχαν κάτι σκιές που δεν άνοικαν σε σώματα. Ήμασταν εμείς στο εξωτερικό. Αγόρι μου, εκεί. Τι ωραία που το είπες, φίλε. Το πιστεύεις ότι είχα το μυαλό μου εκεί, λέω, φαντάσου να μπορούσα με κάποιον τρόπο, έκανε live και ανέβασε όσο μπορούσε και η Χρύσα η Καημένη, ναι, έτσι, τις φωτογραφίες από τον banner, από τον προτζέκτορα, τον κόσμο εκεί, όσο μπορούσε, για να πάρετε έτσι μια γεύση, αλλά θα ήθελα ρε παιδί μου να υπήρχε ένας τρόπος, γιατί είναι πάρα πολύ ο κόσμος που μας ακούει στο εξωτερικό, πολύ δεμένοι είμαστε με τα παιδιά του εξωτερικού και όπως καταλαβαίνεις δεν είναι κάτι εύκολο. Να βρισκόμαστε έτσι. Να σου κάνω και μια απειλή. Δεν θα έρθεις Γερμανία. Θα έρθω φίλε. Θα έρθω. Έχω έρθει 2 φορές για το Ανόβερο. Θα έρθω. Πρώτα ο Θεός. Θα κάνουμε κάτι. Θα κάνουμε και για τα παιδιά του εξωτερικού. Αποστολές που πάνε, ξέρεις, για προπόνηση δική μας, έρχεσαι και εσύ, όχι. Όχι, όχι. Για τις προετοιμασίες λες. Ναι, προετοιμασίες κτλ. Κοίταξε. Πληρώνουν τα ραδιόφωνα εφημερίδες ανθρώπους που έρχονται για το ρεπορτάζ, για να μεταφέρουν τους ρεπόρτερ, τους δημοσιογράφους ΠΑΟΚ. Εγώ δεν είμαι ούτε δημοσιογράφος ΠΑΟΚ, ούτε ρεπόρτερ ΠΑΟΚ, άσχετα που τι λέει η καρδιά μας και τι κάνουμε τόσα χρόνια, αλλά έτσι δεν μπορώ δηλαδή να φάω τη θέση του αλουνού για να πάω και να κάνω ζουμουσάδες στην Γερμανία. Παιδιά, ήρθα, στείλτε τα εσείς οι υπόλοιποι τι γίνεται στα φιλικά και εμείς εδώ θα κάνουμε σουλουμουντρούχουμ. Θα το κάνουμε όπως έγινε 2 φορές στο Ανόβερο που πήγαμε και παρουσίαζα εκεί την εκδήλωση στους πολύ αγαπημένους μου φίλους στο Club Ανόβερου. Έτσι, θα κάνουμε γιατί εκεί ανταμώσαμε και τον Κούλι από τη Στοκχόλμη και τα παιδιά από το Λούτουσα, την Ανά. Τους είχα, πολλούς από αυτούς τους είχα χθες στον προτζέκτορα που περνούσαν οι φωτογραφίες. Θα το είδατε γιατί για αρκετή ώρα τραβούσε με το βιντεάκι της η Χρύσα. Εντάξει. Ήσασταν και εσείς εκεί, το είπες πολύ ωραία με τις σκιές. Όπως το είπες. Λοιπόν, οι σκιές που δεν ανήκαν σε ανθρώπους δεν είναι δικές μας. Αγόρι μου. Κωνσταντίνε μου, λοιπόν, φιλιά, σου, φιλιά πολλά. Wir leben große Momente, φιλιά στη Γερμανία. Θα έρθει ο ΠΑΟΚ πάλι στην Ολλανδία, εκεί στο Χόρστ για την προετοιμασία και να είναι βέβαιοι οι άνθρωποι της ομάδας ότι δεν θα λογαριάσουν ούτε χιλιόμετρα, ούτε κόπο, ούτε χρόνο, ούτε έξοδα για να βρεθούν και πάλι δίπλα στην ομάδα και να κάνουν μικρές τούμπες. Και μικρές τούμπες δεν εννοώ τσκολοτούμπες, μικρές έδρες, μικρούς ναούς μέσα στην Κεντρική Ευρώπη. Καλημέρα σας, ναι! Έλα ζουμουσάκι μου, εγώ είμαι έλα, πάλι. Έλα Παύλε μου, έλα, πες. Άσε με πήρε τηλέφωνο του Κυρδιονύση, η γυναίκα τους κάλεσα και δεν μπόρεσαν να βρουν το μαγαζί. Κάπου πήγανε, λέει, και τους είπα ναυτικό όμιλο, λέει, έχει στην Καλαμαριά. Αλλού πήγανε. Την είπα μετά το Μακεδονία Παλάς, λέω, δεξιά, λέω, στη θάλασσα μπροστά, λέω, παραλιακά. Ακούμε, έτσι, λέει, και στεναχωριέται, λέει, ότι περάσατε ωραία, λέει, και δεν ήταν, λέει, τον έφερα, λέει. Τον έφερε η ίδια του γυναίκα. Μα ναι, του είπα έπρεπε να με πάρεις τηλέφωνο. Μα με πήρε τηλέφωνο σήμερα το πρωί, την είδα την κλίση με την οχλαγωγία εκεί, χαμός γίνονταν, πού να τα ακούσω. Μα και εγώ είδα κλίση μετά, αλλά μέσα στον πανικό. Και εσύ έχεις κλίση. Έχω, το ξέρω. Εκεί μέσα στον πανικό, πού να δω, φίλε, κλίση. Έπρεπε, την είπα και εγώ. Του είπα νωρίτερα, τόσες μέρες που το λέμε, νωρίτερα πάρε με, να έρθω ακόμα κι εγώ ή να σε πάρω. Ναι, μα κοίταξε, λέει, τσουκούδα του πρακτορείου. Λέω απέναντι στη θάλασσα, λέω. Τέλος πάντων. Τι θέλασα, λέω, απειλή. Είπαμε, μη στεναχωριέται τώρα, θα ξανακάνουμε στο επόμενο. Ναι, ναι, τον είπα. Πήρε και ο Γιώργος, τον είπα. Το όλα Γιώργο, καλά. Πάρε τηλέφωνο, λέω, και δώσε σου. Όλα καλά. Μη μου στεναχωριέστε, η μεγαλύτερη, η συντριβανίση μου. Όλα καλά, θα ξανακάνουμε. Φιλιά. Χρειαζόταν και ο Κυρδιονύσης εχθές, θα γνωρίζαμε και την κυρία του, ήταν αλλιώς τα πράγματα. Θα τα κάνουμε την άλλη φορά. Γεια σου, Παύλε. Πάντα γερός να είσαι. Γεια σου, Παύλε. Σε ευχαριστώ. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα. Υπενθυμίζουμε ότι το κορυφαίο βενζινάδικο στην πόλη είναι της BP, μπροστά στην Ελλάς Σέρβις. Εκεί θα βρείτε το πιο καθαρό υγραέριο στην πόλη. Εκεί ό,τι γράφει το κοντέρ αυτό μπαίνει, γιατί είναι έντιμη η οικογένεια Χατζοπούλου και δεν παίζει με αυτά και με το όνομά της. Όπως μπαίνετε στην πόλη, από τη Χαλκιδική δεξιά, μπροστά στην Ελλάς Σέρβις. Κάνετε ένα έτσι στο βενζινάδικο της BP για το καθαρότερο υγραέριο που κυκλοφορεί στην πιάτσα. Και βέβαια, Ελλάς Ότο Σέρβις 47 43 12
και φανοπείο και βαφείο και καλύμπρες και τμήμα υγραεριοκίνησης και τμήμα ελαστικών με τη συνεργασία όλων των σπουδαίων ασφαλιστικών και με αυτοκίνητο υπηρεσιακό για να σας διευκολύνει σε περίπτωση που πρέπει να το αφήσετε εκεί στο συνεργείο που είναι πίσω από το κέντρο υγείας Θέρμης. Χρόνια εμπειρίας η οικογένεια Χατζοπούλου. Ελλάσσο το σέρβις. Διάλειμμα και επιστρέφουμε στην Τούμπα. Έπαιξε αυτό χθες. Δημήτρης Καρεπίδης, μουσικάρες με το cool radio του. Μουσικάρες υπέροχες. Και βάλαμε και λίγο. Αυτό είναι συνυφασμένο με το φετινό double, με το AIT το πρωτάθλημα. Το νου μας ρεμάλια. Λοιπόν, θα ξανακάνουμε. Δεν θέλω να στενοχωριέστε αυτοί οι οποίοι δεν μπορέσατε να είστε χθες. Έχουμε τώρα και τον τρόπο, και αφού ξαναπήραμε το κολλάκι και πήραμε μπρος, θα βρούμε και πάλι τον τρόπο να ξανακάνουμε, πρώτο Θεός, υγεία να έχουμε. Εδώ είμαστε, κληρώνω 5 υπέροχα μπλουζάκια, γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526, αυτά τα συλλεκτικά μπροστά γράφουν ζουμου ζου. Ήρθαν και άνθρωποι χθες που δεν τους είχαμε δει ποτέ ξανά, που ανταμώσαμε για πρώτη φορά και ήταν πολύ ξεχωριστή η συνάντηση με τους καινούριους, άνθρωποι που δεν μας άκουγαν από παλιά ή που μπήκαν στην παρέα μας τελευταία ή που δεν είχαν έρθει σε κάποια αιμοδοσία ή σε κάποια συλλογή ρούχων που κάναμε και ανταμώσαμε χθες για πρώτη φορά. Σας υπόσχομαι, δεν θα είναι η τελευταία. Έτσι λέμε, υγεία να έχουμε, να ξανανταμώσουμε και πάλι έτσι θα το κάνουμε όταν θα είμαι απόλυτα έτοιμος και συγχωρέστε μου τον ενικό, αλλά δυστυχώς ή ευτυχώς ένας άνθρωπος το παίρνει πάνω του αυτό. Εγώ έχω την ευθύνη για να μην έχετε σε καμία οικονομική επιβάρηση. Έτσι θα το ξανακάνουμε. Να έρθετε να περάσετε υπέροχα, ζεστά, οικογενειακά, χωρίς τίποτα τυμπανοκρουσίες, χωρίς φανφάρες, χωρίς τίποτα, να πούμε, κυλιόμενες σκάλες ή γυμνά μπαλέτα που ζητήθηκαν, είναι η αλήθεια, και θα το λάβουμε σοβαρά υπόψη μας για την επόμενη φορά. Έτσι, κανονικά, κανονικά. Πάμε, καλημέρα σας. Πληροφορίες για το κορίτσι της Χάνεκεν και για την κοπέλα που ήταν στην υποδοχή. Δεν δίνει ο υποφαινόμενος. Το στόμα μου είναι σφραγισμένο. Καλημέρα σας, αλλά μου λέτε. Ναι, καλημέρα! Γεια σας! Καταπληκτικά τα είπαμε! Εγώ! Έλα εσύ! Ο προηγούμενος σου λέμε σημαδεύει σήμερα με την παρουσία του. Και μετά έλα! Αυτός... Έλα, ο γιος του Βαρέλα. Έλα ρε για του Βαρέλα. Πεθαίνω φίλε, το καινούριο μου αρέσει πάρα πολύ να ξέρεις. Να πάρει ο Βαρέλα και να πει παιδιά, ο τέταρτος γιος μου, μήπως δικαιούμαι ταξί, μήπως είμαι πλέον πολύτεκνος. Αφού δικαιούται ταξί φίλε να κάνει 10 κούρσες εδώ και όχι 5. Τον Καραγιάννη ρε, τον Καραγιάννη, δεν γίνονται αυτά. Εμείς φίλε, τι κάνεις τώρα δεν κάνεις. Πάντως η αλήθεια είναι ότι εχθές όσοι ήμασταν εκεί, το κορίτσι της Χάνεκεν που είπες τώρα, νομίζω όλοι λέγαμε από ποιο υπηκό όμιλο, έτσι, ποιο υπηκό όμιλο είναι προπονήτρια. Ήρθε ένας φορούσε καρό στολή με μπότα τζόκεϊ και το μαστιγιάκι. Έτσι. Άλλο. Και καλό έτσι. Κορίτσι να ξέρεις. Δεν είναι δηλαδή... Άστο. Λίγο που μιλήσαμε... Έχω δουλέψει σε τέτοιες εταιρείες promotion. Όλες φαίνεται. Πολύ διακριτική. Το είπα και στο Λάζαρο. Δεν είναι ότι είναι μόνο, ήταν μόνο κούκλα το κορίτσι. Αλλά στο λίγο που μιλήσαμε, τη μια μισή ώρα που της μιλούσα, πριν έρθει η γυναίκα μου. Όλες ένα βλέπαμε. Του ξέρω, φίλε. Έτσι. Και καλό κοτό, είπα και στο Λάζαρο, από τη Χάνεκεν, μπράβο, λέω φίλε, είναι σημαντικό να έρχονται πολύ ωραία κορίτσια, τα οποία να μην βγάζουν προστιχιά, να μην νιώθεις ότι, να μην νιώθεις φτύνια, φίλε, είναι πολύ σημαντικό. Έτσι. Δύο καταγγελίες. Να τις κάνεις, βεβαίως, με αλφαβητική σειρά. Όπως γουστάρεις εσύ. Όπως γουστάρεις, πες, ξεκίνα. Από την πρώτη ή από τη δεύτερη. Από τη δεύτερη. Λες, ξέρω. Ξεκινάω λοιπόν από την τρίτη. Τέλεια. Είναι δυνατόν, φίλε, χθες, να μας έχεις πράσινη μπύρα. Τι να κάνουμε ρε φίλε, το ξέρω τι να κάνω δηλαδή. Σε ασπρόμαυρη δεν βγαίνει η Χάνεκεν να πούμε. Δεύτερο, είναι δυνατόν να πήρε στην είσοδο να μας δίνει σαν πράσινο. Τι να κάνω αφού αυτό είναι της Χάνεκεν να πούμε. Το ξέρω ρε φίλε, το ξέρω τι να κάνουμε. Τι να κάνουμε. Βαζελόχρωμα αλλά οκ. Εντάξει. Καθόμουν εκεί με τον Παναγιώτη και του λέει είναι δυνατόν ρε φίλε, πράσινη πύρα μας έδωσε και ασπροπράσινα χαρτάκια. Εντάξει. Τι να κάνουμε, τι να κάνουμε. Αυτό το που είχε ο Κέρδης όμως ήταν άσπρο το χαρτάκι. Οπότε εντάξει. Έτσι. Εντάξει. Με πράσινα γράμματα. Και τι να κάνω, να κάτσω με το μαρκαδόρο να τα βάψω. Να σου πω, αδεσέ, τα μπλουζάκια ποιος θα είχαν,
Τα μπλουζάκια τα μισά ήταν από τον Κωνσταντίνο Γιαννάκη, που σήμερα δίνει 5 από τη βιοτεχνία του. Και θα, και θα ξανακάνουμε, όπως μου είπε, γιατί υπάρχει στάμπα. Και τα άλλα μισά ήταν από τη Λαδόκολα, από το Κορδελιό στο Γραμμάκιο. Δεν ξέρω ποια, από ποιο μπλουζάκι πήρες. Αυτό 1-0! Μπορεί να είναι μια απάντηση. Αυτό. Ναι, λέω το, από το του Κορδελιού πήρα, από του Δημήτρη. Μπράβο. Ξέρεις τι έκανε τον μέσο παοκτσί, ναι, να είναι μέγιστο νούμερο large? Όχι βέβαια. Αλλά τα extra large, όπως καταλαβαίνεις, γίνανε. Τα δύο extra εξαφανίστηκαν καταρχήν. Εξαφανίζεται πρώτα το 2 έξτρα, όλοι φίλε και μπάριδες, έτσι. Εξαφανίζεται, εκεί μπορεί να καταλάβεις και πού ανήκουμε, έτσι, ποια είναι η πλειοψηφία. Όταν κάνεις, τυπώνεις 300 μπλουζάκια και μετά από μισή ώρα έχουν φύγει ας πούμε τα 72 έξτρα large, μετά από το μισάωρο, μετά από την επόμενη μισή ώρα εξαφανίζονται τα άλλα 100 που είναι τα extra large και στο τέλος μένουν τα large, τα medium, καλά κάτι small, άστο, μην το συζητάς. Να σου πω, ναι, να σου πω, ευτυχώς δεν πήγα λίγο πιο αργά να πάρω μπλουζάκι και δεν είχε κανένα medium. Αλλά είμαι και τυχερός γιατί ρε φίλε έκλεισα σήμερα διακοπές στη Μύκονο, οπότε θα το φορώ στο μπλουζάκι. Θέλω έτσι να φαίνεται το τοπάκι, θέλω αφαλούλι να δείχνεις, αφαλούλι και μεσούλα. Αγόρι μου! Δίνω το μπλουζάκι μου και 20 ευρώ να πάρω ένα 2 έξτρα. Αγάπη μου γλυκιά, εσύ με το μπλουζάκι, με την κυλίτσα έξω. Περνάμε σε άλλο επίπεδο η εκπομπή, φίλε. Τι να κάνω, τι να κάνω. Αγόρι μου, φιλιά, φιλιά, γεια σου παιδί του Βαρέλα. Περίμενε, καθόμασταν δίπλα στο παιδί με τον 533 και όλοι κοιτούσαμε τον ουρανό. Βέβαια. Εδώ, λίγα όχι, εντάξει. Και αυτός το έλεγε φίλε για χαβαλέ, το έλεγε για κόντρα γούρι. Γιατί εμείς τι κάναμε, δεν κάναμε χαβαλέ. Για κόντρα γούρι. Έτσι ήταν να πει να εξαφανιστεί. Να σου πω κανείς χρήρωση για μπλουζάκια σήμερα. Κάνω, ναι, πέντε δίνω από αυτά τα άλλα, όχι αυτό που έχεις, από τα άλλα που γράφανε 20 χρόνια αθλητήρια. Ωραία, γιατί εκεί ήταν ωραίο, δεν το έχω. Να θα ήθελα να το έχω. Τέλεια. Άγγελος. Έγινε άγγελε. Φιλιά. Να είσαι καλά, αδερφέ μου. Καλημέρα και στα 30, φίλε. Φοβερό, έτσι. Όπως μου είπε χθες, άντε και στα 40. Λέω, βοήθειά μας. Να ζήσουμε να το τιμόμαστε. Ναι, καλημέρα, γεια σας. Καλημέρα, Κωστή. Καλώς το κορίτσι. Καλώς τι κάνεις. Γεια σου, Εύη μου, γεια σου. Με θυμήθηκες, να είσαι καλά. Τι ρε, γιατί σε θυμήθηκε. Επειδή έχεις να πάρεις μέρες, γιατί δηλαδή, έτσι ξεχνιόμαστε με τους πιστούς. Να δεις, πήρα να ευχηθώ για τα γενέθλιά σου προχτές για την Δευτέρα. Να είσαι καλά. Πήρα να σου πω ότι ενώ δεν είμαι άνθρωπος γενικά που ζηλεύω, είναι η πρώτη φορά που ζήλεψα χτες, δεν μπόρεσα να αυτό. Αλλά σε ευχαριστώ πρέπει πολύ να σου πω ότι περνάω δύσκολα. Έχεις θέμα με την υγεία σου, θέματα με την υγεία σου? Ναι. Εντάξει. Κάνε δύναμη και υπομονή και κουράγιο. Και είναι, να ξέρεις ότι έλεγα 9 η ώρα τώρα μαζεύονται, 10 η ώρα τώρα θα έχουν μαζευτεί περισσότεροι, 11 τώρα θα είναι στο... Εντάξει. Θέλω να είσαι δυνατή. Ελπίζω να είναι, ελπίζω να είναι κάτι που, είναι, που μπορείς να το παλέψεις και είμαι βέβαιος γι' αυτό. Δεν μπορώ να το. Άξι. Το θέμα δεν παλεύει το πόνος. Εντάξει. Επειδή είσαι παλικάρι, από τα λόγια σου προσωπικά δεν σε γνωρίζω. Από τα λόγια σου στην εκπομπή. Αυτή τη φορά ελπίζω να έρθω. Καταλαβαίνω ότι είσαι ένας δυνατός άνθρωπος με πείσμα, με εγωισμό, καλώς εννοούμενο. Μη μάσας. Σε συνοδεύουν και οι ευχές χιλιάδων ανθρώπων που ακούνε την εκπομπή. Να ξέρεις. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Να ξέρεις ότι άσχετα αν δεν ήμουν, στην ουσία νοερά ήμουν. Να το ξέρεις. Έτσι. Πάντα είμαι κοντά σας. Θέλω την επόμενη φορά να είσαι υγιέστατη και να είσαι. Αυτό θα πεις στον εαυτό σου. Έτσι θέλω κι εγώ. Έτσι. Έτσι, θέλω. Και έτσι να είσαι γερή για να δούμε αυτά που έρχονται με τον ΠΑΟΚ. Αυτό λέω σου. Είναι έτσι, ένα μικρό προσωπικό κίνητρο για τον καθέναν. Σε στιγμές δύσκολες να λέει τι, το παιδί μου, το εγγόνι μου, την ομάδα μου, τους φίλους μου, βρίσκεις μια χειρολαβή να πιαστείς. Και ευχαριστώ το φιλάρι, το ξέρει αυτός γιατί. Πάντως ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά, Εύη μου. Γρήγορα, γρήγορα δυνατή να είσαι. Γρήγορα. Σε φιλώ, σε φιλώ, σε φιλώ. Καλημέρα σας. Και μηνύματα από νοσοκομείο πήραμε χθες. Έτσι, οι άνθρωποι που περνάνε δύσκολο αυτό το διάστημα είναι μέσα στο μυαλό μας. Και όπου μπορούμε, συνδράμουμε και εμείς με τις φιάλες, με το αίμα, με τους γιατρούς, αν τυχόν μπορούμε και ξέρουμε κάποιον γιατρό. Θα πω αύριο για προσφορά εργασίας που υπάρχει και μου το είπαν χθες, θα μιλήσουμε με την κυρία, είναι για ένα εργοστάσιο που παράγει μέλι και ζητάει ανθρώπους να εργαστούν. Θα πω περισσότερες λεπτομέρειες, όπου μπορούμε βοηθάμε. Καλημέρα σας, ναι! Ναι! Θα ήθελα να ευχαριστήσω.
όλο τον κόσμο για τις ευχές του. Την Ακαδημία για το βραβείο. Την παραγωγή. Πήγαν να κάνουν το λάθος να ασχοληθούν λίγο μαζί. Όχι φίλε. Αλλά... Τους έκανες πραγματικά χαβαλέ με σκοινιά σαν πραγματικά μια μαριονέτα. Απομάκρυνες εκείνο το μαύρο σύννεφο που μας έκανε δάκτυλο. Γύρω από εκείνο στις... δεξιά, εκείνο δεξιά που ερχόταν. Δεξιά, αυτό το που ήρθε σαν από... έπαιζε στην πτέρυγα, έτσι το συννεφάκι εκείνο μας έκανε. Εγώ νόμιζα ότι κάποια στιγμή έδειχνε δάκτυλο. Δηλαδή εγώ θα σας γαμπίμπι την εκδήλωση. Και βεβαίως με συνοπτικές... Μερικές φορές που έκανα στον αέρα κάτι όχι, όχι... Σε είδα φίλε, σε είδα, που φυσούσατε όλοι μαζί. Και κάναμε ένα έτσι και πέρασε, πρέπει να έβρεξε στην Πελοπόννησο, τελικά. Υπονοείω, φοβούμαι ότι δεν είμαι ψηλός μελαχρινός με ωραίο σώμα. Θα σταθώ στο μελαχρινός που μπορεί... Όρθιο, η απόχρωση μπορεί μόνο να είναι εκεί που έχουμε διαφωνία. Και το ψηλός και το ωραίο σώμα... Έχω να καταγγείλω και το κορίτσι αυτό της Χάνικη. Το πρότεινα να βγάλει την μπλούζα τη λαχανή και να βάλει ασπρόμαυρη. Και δεν το δέχτηκε. Θέλω να αποκαλύψω κάτι. Ευτυχώς ή δυστυχώς, όπως θέλετε. Δεν είδατε πώς ήρθε ντυμένη πριν βάλει το πουκάμισο της Χάινεκεν. Το πρωί με ξυπνάς με φιλιά και ανεβαίνεις δύο δότα συγκαλιά. Καλά, βάλεις με τα μπλουζάκια, επιτρέπεται να έχει medium. Medium. Medium, τι να κάνει, αφού φύγανε τα άλλα, τι να κάνει. Ήταν αυτός που έδινε τα μπλουζάκια. Σε γιορτή αθλητηρίων έχει medium. Τι medium. Αυτός που έδινε τα μπλουζάκια, ο Κοκκινομάλης, είναι αδερφός μου, είναι ο κουμπάρος μου, ο Απόστολος Μιχαλίτσιος, άρρωστο παοκτσάκι. Και του είπα, φίλε, επειδή εγώ δεν μπορεί να είμαι παντού, δώσε τα μπλουζάκια στον κόσμο. Ήταν ο υπεύθυνος μπλουζακίων της βραδιάς. Τον ευχαριστώ και αυτόν. Οχ, αδερφέ μου, τι ωραία. Θέλω τον Συντριβανίσιο, τον ζήτησα και μετά, αλλά θα συζητήσω, λέω συγγνώμη, λέω Συντριβανίσιο, γιατί τον κολούσα λίγο για τον Άγγελο. Έλα μου τώρα. Έλα, σιγά μην καθίσουμε τώρα μεταξύ μας. Τι καζουρίτσα και τον χαβαλέ τον κάνουμε. Τώρα τι, σιγά μην μαλώσουμε για τον Άγγελο, φίλε. Επίσης να αποθεώσω, εντάξει, τον ένα και μοναδικό Θάνο. Όλοι έχουμε παιδιά, εμείς έχουμε λίγα παραπάνω. Νομίσατε ότι σας κάνω πλάκα. Αλλά το 12.30 ώρα το βράδυ. Νομίσατε ότι σας κάνω πλάκα, ότι υπερβάλλω. Το είδατε χθες, ήταν αυτόπτες μάρτυρες. Είδατε. Μου λέει, το μεταξύ φεύγοντας, ο Μανολόπλος μου λέει, φίλε, θα λιώσει, λέει, με το που δεν μείνει στο αυτοκίνητο. Τι λες ρε, έτσι θα πάει. Δεν θα κοιμηθεί, λέμε, στο αυτοκίνητο. Αποκλείεται, τι να γίνει. Είναι αλήθεια, είναι αλήθεια αυτό που είπε ο Μανολόπουλος, ότι σε έχει 1-0. Ξέρω για 1-0 κάτι. Όχι, όχι. 1-0 τον έχω από το πάρτι του γιού του. Αυτή είναι η αλήθεια. 1-0 και εχθές, αντικανονικά, μέσα σε πρόταση δευτερεύουσα που υπήρχε το ποιος, πήγε να κάνει το 1-0. Το 1-1 πήγε να κάνει. Είναι στην επιστροπή, στην επιτροπή εφέσεων και ενστάσεων. Για το ποιος αυτός 1-0 και θα εκδικαστεί σύντομα. Περιμένουμε πρώτα του Τζίλου την απόφαση και του Τσαμούρη. Και μετά. Βροχούλα μου. Εκείνα τα 8-10, τα 8-10 άτομα που φύγανε από τη ζωή. Εκείνα τα 8-10 από το νούμερο 1. Ναι, ναι. Αυτοί χαθήκανε. Αυτή η επιδημία, φίλε, οι μαγουλάδες, άτιμη αρρώστια. Μήπως ήταν νίντζα. Άτιμη αρρώστια. Πετάξανε τη σκόνη. Δεν αποκλείεται. Μπορεί κάποιος από αυτούς να ήταν ο Batman, φίλε. Εντάξει. Δεν ξέρω. Τα χαιρετίσματά μου σε όλους, τα παιδιά στο εξωτερικό. Αγόρι μου, βασιλάκι μου, να χαίρεσαι τα παιδάκια σου τα τέσσερα, φίλε. Φιλιά, εμείς. Εγώ σας ευχαριστώ. Εγώ. Φιλιά, φιλιά, πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. 23-10-287-888. Σε λίγο κληρώνουμε 5 μπλουζάκια. Φορτσάρετε για να δώσουμε 5 υπέροχα συλλεκτικά φανελάκια που γράφουν επάνω 20 χρόνια. 20 χρόνια. Φίλε, Καραπιπέρης Αντώνης. Πόσο κοντά στο Καραπιπέρι μου που λέω. Να σου πω κάτι. Αυτός τώρα, φίλε, δεν πρέπει να πάρει ένα δώρο κάτι. Ε? Είναι ο Χατζηγραβατίδης πάντα που λέω, είναι και ο Καραπιπερίμ. Αυτός ο Καραπιπέρης Αντώνης, γεια σου ρε Αντώνη. Έτσι, το οποίο είναι τυχαίο όνομα. Περιμένω βέβαια τη μέρα που θα έρθει κάποιος με ταυτότητα και θα πει, είμαι ο Χατζηγραβατίδης, να πάρει όλο το πακέτο. Καλημέρα σας, ναι. Καλημέρα σας. Καλώς το παιδί, καλώς το, ναι. Μόλις ξύπνησα. Μπράβο. 9 και 5. Τέλειος. Σε ακούω στο δεύτερο μέρος γιατί έφυγα 2 και 20 από εκεί. Αγόρι μου, Δημητράκη μου! Λοιπόν, έλα, αδερφέ μου, έλα, Angel! Λοιπόν, αγόρι θα μου! Θα σου πω μια αλήθεια, να ζηλέψει και ο προηγούμενος η Βροχούλα. Ήμουνα κι εγώ πριν να αλλάξει τα ρούχα της Χάινεγκεν, το κορίτσι μας. Με αυτό το τυραντάκι, φίλε, με τον Όλυμπο και τον Κίσαβο. Απλά, απλά, όμορφα πράγματα.
Λέει, όμορφα, λοιπόν. Πότε να αλλάξω να βάλω το πουκάμισο της Χάινεκεν και δεν μένεις έτσι. Δηλαδή, ναι, όχι, λέει, πρέπει, όχι δεν πρέπει, εδώ μεταξύ μας είμαστε, άστο. Να λέει έτσι πρέπει αυτήν, όχι, όχι, δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται κορίτσι μου, άστο λίγο, άστο λίγο. Λοιπόν, χαίρομαι που με επιβεβαιώνεις. Σε ευχαριστώ και από αέρος. Άκουσε με. Τι θα σου πω. Είχα τη χαρά να είμαι εκεί. Χωρίς εσένα, λοιπόν, το λέω στον αέρα, με όλα σου τα μηχανήματα, με όλα σου το είναι, να πούμε ότι εμείς οι δύο δεν φάγαμε πίτσα. Δεν ήπιαμε πίρα. Δηλαδή, κάποια στιγμή πάω στο τραπέζι και λέω. Λέει, φάγατε με, ρωτάει η Γεωργία. Ούτε φάγαμε, ούτε πήγαμε με το κουτάλι στην τούρτα. Ναι, δύο κουταλάκια στην τούρτα. Σε λοιπόν, ευχαριστώ για όλα, αδερφέ. Ένα για λεπτό όλα. Θα μου επιτρέψει να πω κάτι. Ένα λεπτό. Λοιπόν, εγώ εχθές είδα την παρέα Ζουμουσού για πρώτη φορά. Από κοντά, βέβαια. Από κοντά. Είσαι χρόνια Κροατής, λοιπόν, αλλά από κοντά το είδες. Το έζησες, από κοντά το είδα εχθές. Λοιπόν, μπράβο στην παρέα, σε σένα. Κάτσε να χαμηλώσω το ραδιόφωνο, να μην κάνει αντανακλάσεις ήχου. Λοιπόν, θα ήθελα να πω ευχαριστώ, εγώ σαν Δημήτρης, έτσι, γιατί όλοι εκεί πέρα αυτό που είδα ήταν σούπερ συγκινητικό, με την άποψη ότι δεν έβαλα τα κλάματα ο Μαρθαβούρτζη, αλλά είπα, ρε εσύ, δες τώρα αυτοί οι άνθρωποι ήρθανε και ο καθένας είχε κάνει πηγαδάκια. Ναι. Και μετά ξαναλλάζουν θέση, ξαναμιλάνε μεταξύ τους. Άνθρωποι που δεν, ήταν, που δεν γνωριζόντουσαν μεταξύ τους πριν την εκπομπή και μέσα από την εκπομπή γίναμε πραγματικά, το γράφω το οικογένεια, όλα τα γράμματα κεφαλαίου. Όλα. Όλοι ανακάλυψαν ότι ήθελε ο ένας να γνωρίσει τον άλλον. Δηλαδή τη Βροχούλα, τον Θοδωρή, τον 533, ο οποίος, ναι, 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 θα σου πω τι έκανε, θα το μαρτυρήσω, επειδή κατάλαβε τι λάθος θα γίνει με τη βροχή, πήγε πίσω, έκανε βουντού. Βουντού, βουντού, βουντού. Αλλά τι είπε στο βουντού. Φίλε, είμαστε ωραία παρέα, να μην βρέξει. Μας το χάλας. Μας το χάλας. Αυτό έκανε. Αυτό μόνο προσευχήθηκα χθες. Λέω, λοιπόν, Θεέ μου, αν θέλεις, μη μας... Δηλαδή, σκεφτόμουν να μεταφέρεις τα ακριβά σου μηχανήματα πανικόβλητος μέσα για να μην βραχούν και λέω, άσε μας σήμερα να μας χαρούμε. Άσε, είμαστε ταλαιπωρημένα παιδιά, έχουμε περάσει διάφορα πράγματα, χρόνια υπομονής, χρόνια, οπότε... Μπράβο σας, σας ευχαριστώ και εγώ. Εγώ πέρασα ωραία. Ένα μικρό συγγνώμη, γιατί τα συζητήσαμε δυο μας. Γιατί έπαιξα Μποφίλιου. Θέλαμε να βάλουμε μερικά πραγματάκια άλλα, αλλά όπως είπαμε και οι δυο, θα κάνουμε κάτι άλλο. Το έχεις πει στους ακροατές όταν είσαι έτοιμος. Live. Θα κάνουμε. Εκεί με συγκροτήματα να παρελάσουν οι φίλοι μας, να κάνουμε ζωντανό. Και εκεί και θα είμαστε, 0 και ευρώ. Θα είμαστε παρέα να κάνουμε ό,τι θέλουμε εκτός από το να κάψουμε το μαγαζί. Αυτό, φίλε. Ένα βήμα πριν. Να χαίρεσαι και τον αδερφό σου, τον Καρντάση σου, φίλε. Πολύ ωραίος τύπος. Ήρθε συγκινητικός, μάζεψε και μιλήσαμε λίγο στο τέλος. Σε ευχαριστώ για όλα. Χωρίς εσένα και όχι, εσένα και τον Λάζαρο δεν θα μπορούσε να γίνει το πάρτι. Ήταν χαρά, δεν θέλω να το λες, ήταν χαρά, ήταν ωραία, πέρασαμε ωραία. Αδερφέ μου. Εγώ πέρασα πολύ ωραία, σου είπα, μόνο η σκηνή, το ότι βλέπω ανθρώπους να αλλάζουν θέσεις, να μιλάνε μεταξύ τους, να γνωρίζονται και ξανά από την αρχή και ο καθένας να λέει, ακόμα και σε κάποιο τραπέζι, κάποιος που έκατσε για 2-3 λεπτά, συζητούσαν και τα προσωπικά τους και λέω, κοίτα να δεις, έτσι είναι οικογένειες, λέω, κατά το πρόβλημά του. Έτσι είναι. Ο ΠΑΟΚ, το Ζουμουσού, το ραδιόφωνο. Η δουλειά μου, η οικογένειά μου, έτσι. Έτσι είναι, αγόρι μου. Μπράβο Κωστή, μπράβο. Γεια σου, Δημητράρα μου. Γεια σου, αδερφέ μου. Φιλιά πολλά. Θα τα πούμε, θα πιούμε καφέ. Πάμε δύο τελευταίες γραμμές. Καλημέρα σας και sorry που περιμένατε. Ναι. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Καλώς το, ναι. Εχθές σε πήρα από Κροατία, από Ζάγκρεπ. Σήμερα τώρα έχω φτάσει Μόναχο. Χαίρομαι. Θέλω, βάλαμε και εμένα στην κλήρωση εκεί πέρα για τα πουλσάκια. Πες μου λίγο όνομα. Όνομα 40 θα βάλεις. Τρία extra large, όχι δύο. Μέχρι δύο έχουμε, αδερφέ. Τρία δεν ξέρω, δεν νομίζω. Θα ρουφιχτείς λίγο. Δώσε μου τα τρία τελευταία ψηφία, αν και 40 άλλος δεν πήρες, είδα είσαι. 8.56. Για πες, ρε 40. Τι να σου πω, εντάξει, μας έχει φάει το ξενύχτη να πούμε, εντάξει, όλα καλά. Είσαι νυχτερινός, δουλεύεις νύχτα. Συνέχεια. Συνέχεια, μάλιστα. Ναι, δεν οδηγάμε μέρα. Δεν σηκώνει.
Δεν σηκώνει. Σας έχουν απαγορεύσει να κινήσετε μέρα, ας πούμε, λόγω όγκου φορτηγού, τι, ή λόγω ζέστης, ή λόγω οτιδήποτε. Φορτηγό. Φορτηγό. Να κοιμάσαι καλά, αδερφέ, αυτό την ημέρα όσο μπορείς. Ναι. Γιατί έχεις μεγάλη ευθύνη, το ξέρεις. Και δεν μιλάω για το φορτίο που κουβαλάς. Μιλάω που βγαίνεις στον δρόμο όλοι εσείς που είστε οι αυτοκινητιστές. Άστο να πάνε καλά. Η δουλειά αυτή δεν πληρώνεται, φίλε, η δουλειά. Παρέα. Αυτό είναι, μας δίνει χαρά. Να είμαστε συνοδηγοί. Να περνάει η ώρα. Θα είμαι πάνω. Αύριο θα είμαι ανώβερο με το καλό. Άντε, εκεί να ταμώσουμε. Ίσως βρεθώ με τα παιδιά. Να βρεθείς, να βρεθείς. Θα το προσπαθήσω. Facebook σκαμπάζεις τίποτα, έχεις επαφή. Να έρθεις. Έχω. Θα μπεις στο Χρήστος Άρρωστος ΠΑΟΚ. Εκεί θα μπεις. Okay. Αυτός είναι ο πρόεδρος και γνωρίζει τα πάντα εκεί. Στο ανώβερο είναι. Ο σύνδεσμος είναι πολύ αγαπησιάρικος. Πολύ ΠΑΟΚ, πολύ ωραία τα παιδιά. Να ξέρεις. Θα τα πούμε, Κωστή. Εντάξει, να είσαι γερός. Καλό δρόμο. Καλό δρόμο να έχεις. Καλό δρόμο. Πάμε τελευταία γραμμή, ναι. Έλα ρε Κωστή, εγώ καλώς τον, έλα ρε Στέλιο, έλα ρε Σερέ, έλα γόρι μου. Σάββατο βράδυ κλειστά, Κυριακή κλειστά, Δευτέρα θα τον παλεύω, με Τετάρτη ήταν αδύνατο, δηλαδή εντάξει, δεν πειράζει, πάρα πολύ. Δεν πειράζει, αγόρι μου. Δεν πειράζει, μια άλλη φορά. Εντάξει, όπως αποδείχνει. Ωραία, αυτό το ζουμουσού μια μεγάλη παρέα, φίλε, χωρίς να το ξέρεις τον άλλο, χαίρεσαι που το γνωρίζεις, γιατί όλοι είναι σαν να γνωριζόμαστε, πιστεύω, έτσι. Κοίταξε, είναι και κάτι άλλο. Οι άνθρωποι που είναι σε αυτή την παρέα τη ραδιοφωνική έχουν πολλά κοινά πράγματα. Δεν μιλάω μόνο για τον ΠΑΟΚ. Το πώς είναι σαν χαρακτήρες, γι' αυτό και δέσανε έτσι μεταξύ τους. Είναι σαν έχουν όλοι κάτι, φίλε. Ξέρεις, είναι αυτό το κάτι. Yeah. Το μυαλό τους το πώς θα δώσουν και όχι στο πώς θα πάρουν. Το μυαλό τους το πώς θα είναι εντάξει και πολύ ωραίοι σαν χαρακτήρες, σαν συμπεριφορές απέναντι στον άλλον, στον καινούριο που μπαίνει στην παρέα. Αυτό. Απλά είμαστε σε όλα πολύ κοντά, σε όλα σε ρίχνουν, φίλε. Εγώ είμαι 22 χρόνια σουβλάτζης. Τα παιδιά μου είναι ένα και ένα, αλλά είναι μεγαλύτερα, είναι 23 και 20. Αγόρι μου. Εσύ έρχεσαι από πίσω. Ας εγώ, φίλε. Είσαι στα μετάλλια, εντάξει. Άτο, φίλε, έχω πολύ δρόμο μπροστά. Πολύ και δρόμο. Και να πω για αυτούς που ανησυχούν για τις μεταγράφες, ότι έχεις ένα μπράγκο που έχει αποδείξει πόσο δουλεύει, φίλε. Απλά ο καλός ο παίκτης δεν είναι ελεύθερος. Έχει κάποια ή κάποιο συμβόλαιο ή κάποιες υποχρεώσεις μια άλλη ομάδα που ανήκει, έτσι. Για να πάρω τον Μπάρες πρέπει να πληρώσει και χρειάζεται και διαπραγματεύσει. Δεν γίνονται έτσι αυτά τα. Η προετοιμασία ξεκινάει τέλος του μηνός. Εγώ πιστεύω μέχρι τέλος του μηνός θα έχει έρθει και το εξτρέμ και η χαφάρα που θέλει η ομάδα για να δέσει το παζλ. Έτσι ακριβώς. Έχω εμπιστοσύνη σε αυτό. Απόλυτη γιατί, εμπιστοσύνη. Και αθόρυβος. Γιατί δουλεύουν και δεν μιλάνε. Αθόρυβος, φίλε. Αν μιλούσαν πολλοί φίλοι θα ανησυχούσαμε. Οι άνθρωποι είναι αθόρυβοι. Ρε Στέλιο, δεν θέλω τελάλι. Δεν θέλω να βγει να μου κάνει προμόσιο να πούμε την πραμάτια του. Δεν θέλω entertainer, ψυχαγωγό. Δεν θέλω άνθρωπος αθόρυβος, φίλε. Τέλος. Ρίγιοβιτς, Ολιβέιρα, τώρα το μπακ που ήρθε. Όλα. Κανένας δεν είχε γραφτεί πουθενά. Την άλλη μέρα έγινε ανακοίνωση. Γεια σας. Επαγγελματίας, φίλε. Είναι τσακαλάκι. Καλά κάνουν αυτοί που λέγανε ότι πήραμε άνθρωπο πολύ σημαντικό. Φυσικά με τη συνδρομή και του Ρασβάν, έτσι. Δεν γίνεται τίποτα. Εννοείται. Αν δεν δώσει. Ο μεγάλος είπε, ό,τι θέλει ο προπονητής. Και από εκεί και πέρα ο ένας ζητάει, ο άλλος υλοποιεί. Αυτή είναι ο κάθε ένας διακριτούς ρόλους. Πολύ σημαντικό. Πολύ σημαντικό. Στελάρα πριν... και 283 πας και τύχουμε τη φανέλα. Έγινε, Στέλιο. Έγινε, φίλε, τα λέμε. Φιλιά, πολλά. Λοιπόν, τέλος, γιατί πρέπει να βγάλουμε 5 ονόματα. Αδερφέ μου, δώσε μου λίγο από το 1 μέχρι το 70. 5 νούμερο, μπαμ, μπαμ, μπαμ. 30, ναι. 40. 48. 59. Και 63. Τέλεια. Βάλε να παίζει, βάλε να παίζει. Πρέπει να το μάθουν όλοι. Έτσι το κάνουμε. Στη Σαλονίκη κανείς δεν μένει. Λοιπόν, Τζούμας Βασίλης, 209 το τηλέφωνο σου, είναι ο πρώτος. Λοιπόν, ο Καράς Χρήστος σε 504 το τηλέφωνό σου κερδίζει το δεύτερο. Να στα αποδείξω. Ο Σεράνης Δημήτρης ή Σερανής, δεν ξέρω που πάει ο τόνος, σε 404 είναι ο τρίτος. Λοιπόν, ο χωρίς νούμερο, ο 130, χωρίς όνομα, ο 136, βάλε με στην κλήρωση, θα σε πάρω με τηλέφωνο. Το τέταρτο μπλουζάκι και πάω για το πέμπτο και το τελευταίο. Ο Κωνσταντίνος Ταφ.
σε 508 το δικό σου νούμερο. Κωνσταντίνο Σταφ. Εντάξει, υπάρχει κόσμος που δεν θέλει να ακούσει το επιθετό του γιατί μπορεί να είναι στη δουλειά και να του πει άλλος καλά από ποβαράς, φίλε. Εμείς έχουμε αφήσει εδώ πέρα, σε πληρώνουμε και εσύ ακούσε εκπομπές και στέλνεις μηνύματα, ρε, μπιπ. Οπότε, σεβαστό. Αυτή που είπα. Κλείνω τη δεύτερη ώρα, κλείνουμε την εκπομπή. Ένα τελευταίο και πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε όλους σας εσάς, σε όλους εσάς που εχθές βρεθήκατε μαζικά και γεμίσαμε τον Όμιλο στο πάρτι μας για τα 20 χρόνια. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους σας. Θυμίζω, Λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιοι, χορηγός δεύτερης ώρας. Εξαιρετικά πράγματα θα φάτε εκεί, απέναντι από το Μασούτι, στα Ελευθέρια, 705-750 Λιβεριά. Φοροπρόβλεψη, 25 χρόνια εμπειρίας και έδωσε και αυτός εχθές υπέροχο δώρο. Ο Γιώργος Μουτσιάνας και οι συνεργάτες του θα σας πω συγκεκριμένα περισσότερα πράγματα για το Σαρακατσάνικο συναπάτημα για την αντάμωσή τους. Πολλά περισσότερα της προσεχής αύριο κιόλας. Θα έχω στοιχεία να σας πω. Δεν ξεχνάτε, Τέντα Χόμ, Γιώργος και Γιάννης Κατουρτζίδης, μπαμπάς και γιος, νούμερο 1 στην Τέντα, στην Αντενεμική Ζελατίνα, στην Πέργολα, Καλαμαριά, Πολύγνη Χαλκιδική, 430-011. Και βέβαια, δεν ξεχνάτε, Κλιμάρτ, αυτός γνωρίζει όσο κανένας άλλος, VRV κεντρικά συστήματα, ψύξης, θέρμανσης, ο Κωστές Κωνσταντίνος και αυτός εχθές ο Κώστας έδωσε έναν ιονιστή 300 ευρώ δώρο. Τους ευχαριστώ όλους. Κυρίως όμως και πέρα από τους χορηγούς, όλους εσάς που είστε δίπλα μας, που είστε μαζί μας, που είστε στην παρέα του Ζουμουσού και χθες είχαμε αυτή την υπέροχη βραδιά. Σας φιλώ γλυκά στη Μούρη. Πα!